αστέρια, πουθενά αστέρια. Μια που το βάλες καρδιά μου, μ' ανοίχτα πάντα. Καλησπέρα. Θα ήθελα, φίλοι μου, σαν μητέρα και δημοσιογράφος, σε αυτή την αναζήτηση που κράτησε κοντά 40 μέρες, να γινόμουν για την οικογένεια που μας εμπιστεύτηκε την έρευνα αγγελιαφόρο ζωής για το αγνοούμενο παιδί της. Κι όμως ο θάνατος έδωσε την απάντηση στην εξαφάνιση του 20χρονου Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Κρήτη, με τον πιο τραγικό τρόπο. Το παιδί βρήκαν τυχαία νεκρό, περαστική, σε μία ακτίνα γύρω από την Γαλακτοκομική Σχολή. Σημείο που από την αρχή είχαμε επισημάνει σαν εκπομπή. Ο θάνατός του, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των έμπειρων αστυνομικών και του ιατροδικαστή, αποδίδεται σε αυτοχειρία. Τίθενται όμως για την οικογένεια, για τους ειδικούς και για τον κόσμο κάποια ερωτήματα στα οποία πρέπει να δώσουμε απάντηση και θα τα δούμε. Το τι προηγήθηκε στην Γαλακτοκομική Σχολή, στο χώρο φοίτησης του Βαγγέλη του Γιακουμάκη, το γνωρίζετε λίγο πολύ όλοι, γιατί οι αποκαλύψεις για αυτά τα ακραία φαινόμενα ξεκίνησαν από εδώ, από την εκπομπή, από το τούνελ. Και πριν χαθεί, γινόντουσαν διάφορα και φοιτητές πλέον, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, και άλλοι, πέρα από αυτούς που μίλησαν στο τούνελ, περνούν ήδη την πόρτα των αρχών και καταθέτουν όλα αυτά που ξέραμε. Δένουν με λίγα λόγια την ιστορία, μήπως καταφέρουμε και δούμε τον νόμο να ανάβει φως και να τιμωρούνται και οι ηθικοί αυτούργοι. Τα σοβαρότερα όμως γεγονότα, τα ακραία, που επειδή απόψε τα ξαναζώ από μια μαρτυρία, νιώθω σοκ και ντροπή για αυτά τα παιδιά, το λιγότερο που μπορώ να πω, συνέβαιναν τον πρώτο χρόνο. Το πρώτο χρόνο φοίτησης του άτυχου Βαγγέλη. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται και ακούγονται απόψε πολύ σκληρά ομά, ο τότε σκληρός που οργάνωσε την ομάδα και τώρα βρίσκεται αλλού, έφτανε σε σημείο να αποθανατίζει κάποιες σκηνές βίας εναντίον του Βαγγέλη και με κάμερα και με φωτογραφική μηχανή. Και έλεγαν οι αστυνομικοί, όταν συζητούσαμε τον πρώτο καιρό, μα δεν θα βρεθούν και κάποιοι φοιτητές από εκείνο τον πρώτο χρόνο, πέρα από τα παιδιά που θα καταθέσουν τώρα, να μας πούν τι γινόταν, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ποιοι ήταν οι υπεύθυνοι, τι ακριβώς έκαναν, ποιος και γιατί μπορεί να τους κάλυπτε, παρακαλώ, λίγη ησυχία. Και βρέθηκαν, φίλοι μου. Απόψε, μιλούν στην εκπομπή δύο νέοι που γνώρισαν από κοντά τον Βαγγέλη. Ο ένας από αυτούς τον βοήθησε σημαντικά, τον έσωσε από κάτι. Και αυτός ο Βαγγέλης να του πει, πριν φύγει το παιδί, ότι να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, γιατί ούτε αδερφός δεν θα φερόταν έτσι. Αυτό το παιδί, λοιπόν, περιγράφει με πολύ σοκαριστικό τρόπο απόψε το τι γινόταν εκεί στη σχολή, ειδικά τον πρώτο χρόνο που τα βίωσε ο ίδιος. Κινήθηκε κόντρα σε όλα και στους τότε σκληρούς κριτικούς, παρόλο που τον απείλησαν, κινήθηκε προστατευτικά για τον Βαγγέλη. Και ζητάει τώρα συγγνώμη γιατί δεν πρόλαβε να αποτρέψει ο ίδιος το κακό, αν και έκανε τόσο. Και λέει χαρακτηριστικά, μόνο σε αυτή τη φράση θα μείνω, τα άλλα να τα ακούσετε εσείς, ότι ο Βαγγέλης ήταν ένα πρόβατο που μπήκε σε μια γέλη λύκων.
Υπάρχουν λοιπόν αρκετά που θα δούμε και θα ακούσουμε και για την πορεία των ερευνών και τα όλα όσα έγιναν σήμερα. Βέβαια υπάρχουν και οι πορείες, η διαμαρτυρία του κόσμου, τον οποίο τον άντυξε αυτή η ιστορία. Και βλέπουμε σιωπηλή διαμαρτυρία με αναμένα κεριά, κατάθεση ψυχής δηλαδή, αλλά βλέπουμε και άλλα ακραία φαινόμενα. Βλέπουμε να εισβάλλουν σχολή και να απειλούν τα παιδιά. Έζησα εκείνη τη νύχτα που έσπασαν την πόρτα και μπήκαν μέσα. Τα παιδιά μάζευαν τα πράγματά τους για να φύγουν τρομοκρατημένα, οι φοιτητές της σχολής, και τα κράτησαν με κλειστές τις πόρτες εκεί. Ενώ κάποια άλλα στοχοποιούνται στο διαδίκτυο ότι να ο δράστης, να εκείνος, να ο άλλος, και δεν είναι. Δεν έχουν σχέση με την ομάδα, αλλά και σχέση να είχαν, δεν στοχοποιούνται έτσι. Και αυτό είναι μια μορφή bullying άλλη. Γιατί στη βία δεν αντιδράς και δεν διαμαρτύρεσαι με βία. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι και η ώρα προχωρημένη. Και θέλω να περάσουμε κατευθείαν στους καλεσμένους μας και στα γεγονότα που αυτή τη νύχτα φτάνουν το ένα μετά το άλλο. Στην κυρία Ντόρα Πάλης-Ιούτου, την υποδιευθύντρια του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Καλησπέρα, κυρία Πάλη. Καλησπέρα σας. Συνεργάζεστε και με Ολυμπιονίκες εθελοντικά και μεταφέρετε προγράμματα στα σχολεία της χώρας. Και είδαμε και μέσα από βίντεο που σκηνοθέτησαν τα ίδια τα παιδιά το πώς βλέπουν από ποια οπτική γωνία οι μαθητές δημοτικού και γυμνασίων τα γεγονότα βίας, και έχουμε και άλλα βίντεο απόψε. Σας είχαμε και πριν δύο εβδομάδες εδώ, όταν μας στην επέτειο του bullying, κάνατε γνωστό στους περισσότερους τι σημαίνει bullying, πώς πρέπει να αντιδρούμε και πώς πρέπει να προλαβαίνουμε ένα κακό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μετά την τραγωδία του Βαγγέλη, ποια είναι η εικόνα που έχετε σαν κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας, που συνεργάζεται και με το Βρετανικό Συμβούλιο και τελείται και από την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Παιδείας, βέβαια, γιατί είμαστε στον άξονα του κοινωνικού σχολείου κατά του σχολικού εκφοβισμού και του ρατσισμού. Την εβδομάδα που πέρασε, εγώ επισκέφτηκα περίπου 7 σχολεία. Κάναμε και μια μεγάλη εκδήλωση με 250 παιδιά στη Χαλκίδα και τα μικρά βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που κάνουμε στα σχολεία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν. Καταρχήν, οι μαθητές ήταν πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι και πάρα πολύ θετική εντύπωση μου κάνανε οι δάσκαλοι, οι οποίοι ενώ συνήθως είναι μόνο δάσκαλος της τάξης, ο οποίος παρακολουθεί το βιωματικό σεμινάριο που κάνουμε με τα παιδιά κατά του σχολικού εκφοβισμού. Αυτή τη βδομάδα ερχόντουσαν οι δάσκαλοι από άλλες τάξεις να δούμε τι κάνουμε. Ο διευθυντής του σχολείου, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν για να αποτρέψουν και φαινόμενα, τέτοια φαινόμενα να μέσα όμως, στο σχολείο. Υπάρχουν και ακρότητες, δηλαδή βιώνετε και ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί πια με το bullying και όλα τα βλέπει bullying. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν κάποια όρια. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που θίξατε και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, διότι το bullying δεν είναι ένας απλός τσακωμός. Αν τσακωθούν δύο μαθητές μεταξύ τους, δεν είναι bullying. Επειδή πραγματικά μας παίρνουν τηλέφωνο και μου είχε και εμένα πολλά τηλέφωνα αυτή τη εβδομάδα, το παιδί μου έχει πέσει θύμα bullying. Το bullying έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το bullying είναι επαναλαμβανόμενο, το bullying έχει μια ανισορροπία δύναμης, το bullying αφήνει το παιδί να αισθάνεται μόνο του και να μην έχει να μην ξέρει και σε απόγνωση. Αυτό είναι bullying. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Και το χαμόγελο του παιδιού έχει κάνει τις δικές του τις έρευνες. Έχει στοιχεία σημαντικά, πρόληψη, αντιμετώπιση, που μας ενδιαφέρει όλους, η πρόληψη κυρίως. Και είναι κοντά μας ο κύριος Παύλος Σαλίχος, που είναι ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Καλησπέρα, κύριε Σαλίχο. Καλησπέρα σας. Έχετε κι εσείς μια εικόνα που μιλάει από μόνη της, έτσι, πέρα από τα στοιχεία που καταφθάνουν καθημερινά και στο χαμόγελο του παιδιού και για την κακοποίηση και όχι μόνο. Εμάς τα στοιχεία μας προέρχονται κυρίως από μια έρευνα που πραγματοποίησαμε το 2012 στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετείχαν 5 ακόμα κράτη. Η οποία έρευνα έδειξε ότι δυστυχώς το φαινόμενο του εκφοβισμού ενδυμεί και στο ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές απάντησαν ότι ένας στους τρεις έχει βιώσει περιστασιακά ή περισσότερες φορές, τέλος πάντων αρκετές φορές. Για τι ηλικίες μιλάμε? Κυρίως το φαινόμενο αυτό, η έρευνα έγινε στη δευτεροβάθμια, οξύνεται στο γυμνάσιο, δηλαδή 13-15, ναι. Ξεκινάει όμως και 5η-6η δημοτικού. Τότε αρχίζει να εμφανίζεται έντονα, στο γυμνάσιο κορυφώνεται και στο λύκειο αρχίζει να μειώνεται. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά και με τον κύριο Σαλίχο και το χαμόγελο του παιδιού και να πάμε στην κυρία Μανουσία Κυπρέου, κοινωνιολόγο και ψυχολόγο. Καλησπέρα, Μανουσία. Καλησπέρα, κύριε. Ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία και θέλει ιδιαίτερη προσοχή ή προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι για ευαίσθητες ψυχές και για κάποια μυαλά αρρωστημένα λίγο, είναι και μιμητισμός. Λειτουργεί και σαν μιμητισμός. Άρα θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί εμείς θέλουμε να μείνουμε κυρίως στα αίτια αυτά που έσπρωξαν το παιδί. Καλό είναι σε αυτό το. Είναι ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και για την ελληνική κοινωνία είναι πρωτάκουστο, θα μπορούσα να πω εγώ. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί αφορά ένα φαινόμενο που είναι εκφοβισμός. Εγώ το λέω συχνά, χρησιμοποιώ την θυματοποίηση, αποφεύγω τον bullying, είναι θυματοποίηση, γιατί βρίσκω το θύμα, το στοχεύω, είναι το αδύναμο και εκεί βγάζω όλη την κυριαρχία που θέλω. Την κυριαρχία με στόχο βέβαια τη δικιά μου επιβεβαίωση. Από την πλευρά του θύματος, του παιδιού, νιώθει αδύναμο, νιώθει φόβο, νιώθει όμως και ενοχές. Δηλαδή βάζει αυτό τον εαυτό που του. Έχεις σημάνει και σε άλλες εκπομπές. Είναι το ενοχικό σύνδρομο που αισθάνεται ότι ευθύνεται για αυτά που του συμβαίνουν. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όμως, γιατί αφορά ευαίσθητες ηλικίες. Ο μιμητισμός, πολύ σωστά είπες, είναι κάτι που πρέπει να το προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη. Αυτό που λέμε, γιατί τώρα θα πω ότι και κάποια βίντεο που έχουμε από τα παιδιά που συνεχίζουν να καταθέτουν την ψυχή τους, συνεχίζουν να σκηνοθετούν και να βλέπουν μέσα από τη δική τους οπτική γωνία το bullying. Υπάρχουν και βίντεο με αυτοκαταστροφή. Έτσι, δηλαδή, βλέπεις πώς σκέφτονται απελπισμένα. Το μήνυμα λοιπόν είναι η αισιοδοξία, είναι η αντίδραση, είναι το μιλήστε και είναι το ότι σηκώστε το ανάστημά σας και μιλήστε. Θα λέω να πάω και στον κύριο Κουνέλη τον Βασίλη, δικηγόρο εγκληματολόγο. Καλησπέρα κύριε Κουνέλη. Καλησπέρα κύριε Κουνέλη. Το ερώτημα όλων είναι ότι μην μείνουμε στα λόγια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να προχωρήσουμε σε πράξεις. Δηλαδή, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο που πολλοί δεν το είχαν αξιολογήσει, δεν το είχαν εκτιμήσει σωστά, τέλος πάντων δεν το είχαν αντιμετωπίσει. Τώρα όμως που το βλέπουμε να παίρνει διαστάσεις, μια λέλαπα θα έλεγα, αν μείνουμε στα πραγματικά γεγονότα και όχι σε υπερβολές, βλέπουμε ότι και η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί ανάλογα. Και λέμε, θα φτάσουν να τιμωρηθούν οι όποιοι ηθικοί αυτούργοι. Υπάρχει τιμωρία για αυτούς. Ξέρουμε ότι για τους ανήλικους τιμωρούνται οι γονείς με πλημέλημα. Έτσι δεν είναι, όταν είναι ανήλικοι οι δράστες. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται δηλαδή. Είδαμε ότι προωθείται και μία αλλαγή στο νόμο. Αλλά αυτή θα πάρει χρόνο από ό,τι καταλαβαίνω. Αν έβαζε κάποιος ένα τίτλο σε όλη την υπόθεση την οποία αναδείξατε και παρουσιάσατε όλο αυτό το διάστημα, θα έλεγε κανείς είναι οι 40 μέρες που δημιούργησαν ένα σύμβολο. Γιατί ο Γιακουμάκης είναι ένα σύμβολο που ακριβώς εκφράζει, προσωποποιεί ένα φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό υπήρχε, προφανώς ήταν γνωστό σε κάποιους κύκλους, σε λίγους περισσότερους ή λιγότερους ανθρώπους, δεν έχει σημασία. Σήμερα είναι ένα κεντρικό θέμα. Και αναδείχθηκε από αυτή τη θυσία, από αυτή την ματηρή πορεία, αυτή την αγωνιώδη πορεία και την προσέγγιση και την παρακολούθηση που έκανε ο κόσμος. Ο νόμος, διαχρονικά, από την εφαρμογή του ποινικού κώδικα το 1833, το βαβαρικό κώδικα στην Ελλάδα, παρακολουθεί τα φαινόμενα σε σχέση με την εποχή. Έχει συντελεστές τεχνολογικούς, βιολογικούς, γεωγραφικούς. Ναι. Τώρα που βρισκόμαστε το 2015 και βλέπουμε τις ακρότητες σε όλο το μεγαλείο, τι κάνουμε σαν ο νομοθέτης? Καλός νομικός και γρήγορος στην ανταπόκριση, όπως είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έφτιαξε μια καινούρια διάταξη που περιγράφει αυτό ακριβώς το φαινόμενο, η οποία δεν υπήρχε στον ποινικό μας κώδικα. Αυτή η διάταξη δεν θα έχει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή. Το πρώτο άρθρο του ποινικού κώδικα λέει ότι κανένας νόμος χωρίς να είναι γραπτός και να υπάρχει. Άρα πάμε από εδώ και μπρος για τα επόμενα που θα συμβούν. Θα τα συζητήσουμε και στην πορεία. Δεν μπορεί να έχει μια αναδρομική δηλαδή. Συμφωνώ, ισχύ, αλλά θα τα συζητήσουμε και στην πορεία, γιατί εδώ τώρα θα ακούσουμε και τον δικηγόρο της οικογένειας, γιατί εδώ διαπιστώνεται και η εμπλοκή προσώπων έτσι, που τον, ουσιαστικά τον κακοποιούσαν. Να δούμε πού μπορεί να φτάσουμε και τι μπορεί να γίνει. Θέλω να πάω στο Θοδωρή τον Διαμάντη, τον απόστατο αξιωματικό. Καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, βλέπουμε λοιπόν να ακούμε έμπειρους αστυνομικούς και ιατροδικαστή να μιλούν για αυτοχειρία σε μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι σου είχε αλλοιώσει στοιχεία. Δηλαδή, αυτά που έχουμε δεχθεί όλο αυτόν τον καιρό, τα μηνύματα από τον κόσμο, είναι η υπερβολή, δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά αν ξεχωρίσεις 2-3, θα δεις ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα σαν αυτά που θα θέσει και η οικογένεια και σαν αυτά που τίθενται γενικότερα. Σου αλλοιώνει το χώρο. Καταρχάς, θα ήθελα η βροχή, η κακοκαιρία πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, οι έρευνες. Βλέπουμε για πολλωστή φορά ότι οι έρευνες, αν δεν γίνουν οργανωμένα αυτό που και εσύ έλεγες, δεν μπορούν να σε οδηγήσουν στην ανέβρεση σε συγκεκριμένη περίπτωση ενός πτώματος. Δηλαδή, μεθοδικά, οργανωμένα. Καταρχάς, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμότατα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια. Μία τραγική ιστορία με ένα τραγικό τέλος. Που ενδεχομένως, αν αυτή η τραγική ιστορία
από την αρχή γίνονταν αντιληπτοί και αντιμετωπίζονταν, διότι έχει διακλαδώσει βαθιές και ρίζες μέσα στον κοινωνικό ιστό, ίσως να μην φτάναμε στο σημείο αυτό. Από πλευράς τεχνικής, θα ήθελα να πω κάτι σαν σχόλιο, χωρίς να γνωρίζω τις έρευνες, χωρίς τίποτα. Όσον αφορά το θέμα της αυτοχειρίας ή αυτοκτονίας, ακόμα ναι, δεν έχει συνταχθεί κάποια ιατροδικαστική έκθεση για το θέμα αυτό επάνω. Για να χαρακτηρίσουμε έναν βίαιο θάνατο, νομικά σαν αυτοκτονία ή σαν, πρέπει να συντρέχουν τέσσερις προϋποθέσεις. Έχουμε καταρχάς την νεκροτομή νεκροψία. Η νεκροψία είναι η μακροσκοπική έρευνα, η νεκροτομή είναι η μικροσκοπική μέσα. Έχουμε οπωσδήποτε τα αποτελέσματα τα οποία θα δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τα πράγματα που ελήθησαν από το χώρο, ενδεχομένως χώμα κλπ. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα αυτά. Όχι, να συνοψίσω λίγο αυτό. Πρέπει... Έχουμε λοιπόν μετά, μπράβο, έχουμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Έχουμε τις ιστολογικές εξετάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία αμέσως μετά το βίντεο. Θα τα κουβεντιάσουμε γιατί είναι βασικά και θα τα ακούσουμε και σαν ερωτήματα και από τον δικηγόρο για να απαντήσουμε και να τα επισημάνουμε. Θέλω, φίλοι μου, να το εξής τώρα, να πάμε στα Γιάννενα. Πριν σβήσουν τα φώτα την περασμένη Παρασκευή, επίθενα και εγώ μια έκκληση όλους και έλεγα ότι εσείς που μένετε κάπου εκεί κοντά στην παραλίμνια περιοχή, εσείς που κινείστε σε αυτές τις ερημικές τοποθεσίες, δώστε έμφαση περισσότερη. Μήπως βρείτε κάτι, μήπως έχει συμβεί κάτι κακό. Λίγες ώρες μετά, αυτό έγινε ξημερώματα Σαββάτου. Ξημερώματα Κυριακής, λοιπόν, τα Γιάννενα έδωσαν την απάντηση, φανέρωσαν το μυστικό του Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Θέλω να πάμε εκεί. Το Σάββατο έγινε μια βαθιά έρευνα στη λίμνη που πίστευαν ότι έκρυβε το μυστικό του παιδιού και την Κυριακή είχαμε αυτή την αποκάλυψη. Και όχι μόνο και το τι ακολούθησε. Θέλω λοιπόν να πάμε να τα δούμε σύντομα όλα αυτά, το πώς φτάσαμε να πέσει η αυλαία και να αρχίσουμε μετά να βλέπουμε τα στοιχεία όπως προκύπτουν και να ακούσουμε τις νέες μαρτυρίες που από ό,τι βλέπω θα ανάψουν ένα φως, θα ανοίξουν ένα παραθυράκι στον νόμο. Η αλήθεια είναι, και ας μου συγχωρέσετε αυτή την έκφραση, αλλά θα την πω γιατί έτσι την αισθάνομαι και έτσι την ακούω και από τον κόσμο και τη μεταφέρω όπως τη λέει ο κόσμος. Ότι εδώ όλα τα λαμόγια βρίσκουν παραθυράκια στους νόμους και τα ανοίγουν. Και για αυτή εδώ την τόσο σοβαρή υπόθεση, ας πούμε, θα βρούμε ένα παραθυράκι στην ελληνική νομοθεσία που έχει χιλιάδες βάζει από παντού για να τιμωρηθούν αυτοί οι ηθικοί αυτοργοί. Λοιπόν, εγώ σας το λέω όπως μου το είπε ο κόσμος. Πάμε στα Γιάννενα. Με την Κυριακή έχω μιλήσει αρκετές φορές εκτός στούντιο. Πράγματι η Αγγελική δικαιώθηκε ως προς τις εκτιμήσεις της. Δυστυχώς δικαιώθηκε.
γιατί εμείς θέλαμε να μην δικαιωθεί και να είναι ο Βαγγέλης καλά και να είναι κάπου αλλού. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και η Αγγελική είχε δυστυχώς δίκιο. Κοντά στη σχολή ο Βαγγέλης. Κοντά στη σχολή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι ο χώρος εδώ είναι και βατός. Λογικά θα έπρεπε να έχει βρεθεί νωρίτερα και από ό,τι έχετε μάθει βρέθηκε εντελώς τυχαία από ιδιώτη. Όμως, τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Έχετε κάποια ενημέρωση αν προχώρησε σε αυτή την πράξη ο ανιψιός σας από τον ιατροδικαστή ή αν έχουμε κάποια άλλη κρίνη, μήπως ξεκινήσουμε με ένα νέο μυστήριο, τι ακριβώς έχει συμβεί στο παιδί σας? Κοιτάξτε, εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμα για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Μετά την ενημέρωση από τον ιατροδικαστή θα δούμε και εμείς τι τυχόν έχει γίνει. Περιμένουμε απαντήσεις και από τον ιατροδικαστή και από τις αρχές. Όλο το βάρος έπεσε στο διευθυντή της σχολής. Ότι ο διευθυντής δεν ενημέρωσε, δεν έκανε. Βγαίνουν κάποια πράγματα τώρα στην δημοσιότητα ότι ο διευθυντής είχε κάνει κάποιες ενέργειες. Η ΕΔΕ έριξε ευθύνες στο διευθυντή και γι' αυτό και απομακρύνθηκε από διευθυντής. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν ο διευθυντής είχε λάβει κάποια μέτρα, αποδείχθηκαν τουλάχιστον ανεπαρκή, διότι δεν διόρθωσαν τίποτα από αυτό το οποίο συνέβαινε. Αν λοιπόν τα μέτρα τα οποία είχε πάρει ήταν σωστά, δεν θα είχαμε φτάσει στο σημερινό σημείο. Έτσι δεν είναι? Το αν έγινε σωστά ή όχι η έρευνα από τα σκυλιά και από την ΕΜΑΚ και από τους εθελοντές και από την αστυνομία, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κάνω. Βεβαίως μας κάνει και μας εντύπωση ότι ο χώρος που βρέθηκε το παιδί είναι ένας βατός χώρος. Λογικά, αν είχε ερευνηθεί από κοντά, θα έπρεπε να έχει βρεθεί νωρίτερα. Η Αγγελική Νικολούλη επέμενε. Γύρω από τη σχολή η έρευνα είναι εκεί το μυστικό. Όλοι γύρω από τη σχολή είχαμε εστιάσει τις έρευνες. Δεν βρέθηκε το παιδί, παρότι όλα αυτά τα σημεία ελέγχθηκαν από την αστυνομία και από την ΕΜΑΚ. Πιθανόν να περάσαν και δίπλα και να μην μπορέσαν να το δούνε. Στο σημείο που βρέθηκε ο Βαγγέλης υπήρχαν βάτα. Για να δει κάτι κάποιος θα έπρεπε να περάσει, να διασχίσει το χωράφι αυτό και να περάσει από την πίσω πλευρά από τα βάτα για να μπορέσει να δει κάτι. Πιθανόν το σημείο και να λίμναζε, επειδή τις ημέρες που εξαφανίστηκε ο Βαγγέλης υπήρχαν πολλά νερά. Σίγουρα υπάρχουν ηθικοί ευθουργοί σε αυτό, ακόμη και αυτοχειρία να είναι. Κοιτάξτε να δείτε, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες. Θα πρέπει πρώτα να πάμε τον Βαγγέλη στην Κρήτη, να τον συνοδεύσουμε στην τελευταία του κατοικία και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα πάρουν το δρόμο τους. Και θεωρώ πως θα κινηθούν νομικά οι συγγενείς του και αυτό πρέπει να κάνουν και νομίζω πως οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί για μένα υπάρχουν ένοχοι. Εκεί που ψάχναμε όλο αυτόν τον καιρό, όσον αφορά εμένα τουλάχιστον, ήταν το κομμάτι της λίμνης και λόγω της ιδιότητάς μας. Είχαμε μπει με δίτες εκεί, είχαμε χτενίσει όλο τον πυθμένα, είχαμε καταγράψει σε βίντεο τι έχει ο πάτος για να τα κοιτάμε μετά, ας πούμε, και όλα αυτά. Και εγώ προσωπικά την είχα αποκλείσει τη λίμνη.
Εγώ θεωρώ ότι από το σημείο το συγκεκριμένο εκεί κάτω δεν πέρασε κανείς. Αν είχε περάσει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην, δει το Βαγγέλη εκεί πέρα. Πώς βρέθηκε και ο Βαγγέλης. Έτσι μπήκε ένα αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι, κόλλησε το αυτοκίνητο και έψαξε να βρει ένα ξύλο, προχώρησε 10 μέτρα από το αυτοκίνητο και έπεσε πάνω. Δηλαδή, αυτό είναι το σημείο. Όχι. Στον δρόμο δεν θα βρει κάποιο. Όχι, έπρεπε να πας εκεί. Μερικές ώρες θα βγει το πόρισμα του ιατροδικαστή και θα μας δοθούν και μέσα απαντήσεις και σε όλους. Αν η απάντηση είναι ότι ο Βαγγέλης έγινε αυτόχερας, κάποιοι τον οδήγησαν σε αυτή. Ναι, και πάλι εμείς θα αναζητήσουμε το γιατί. Το αγρόκτημα είναι δικό μας, είναι μια ζωή έτσι ξέφραγο, δεν υπάρχει περίφραξη. Απλά τις 18 του μηνός θυμάμαι μια συγκεκριμένη μέρα, γιατί δούλευα εδώ κάπου επάνω με ένα συνάδελφο και του λέω πάμε έτσι μια μπούλα να ρίξουμε και μια ματιά, μήπως βρούμε και εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση. Και είχα και κάποια δουλειά να ελέγξω λίγο το χωράφι, γιατί όπως βλέπετε εδώ πετάνε διάφορα. Και κάποια στιγμή καθίσαμε εδώ, κοιτάω. Είχε φυσούσε τόσο πολύ και είχε και νερά εδώ, νερά λέγοντας, ήταν βαλτώδης ο χώρος. Όχι κάτι λίμνιασμα, δηλαδή αν είχα μπότες θα μπορούσα να πάω να ψάξω, γιατί πολλές φορές τα έβρισκα πίσω εκεί και πιο πίσω. Και τα έβγαζα, τα πέταγα και ειδοποίησα λίγο το Δημαρχείο να ξεκαθαρίσουμε το χώρο. Εκείνη την ημέρα λέω τώρα έτσι κατέβω έτσι όπως είμαι θα γίνουν χάλια. Αλλά αν ήθελα να κατέβω και είχα μπότες θα κατέβαινα δηλαδή. Αν είχα τον εξοπλισμό μπότες, τίποτα άλλο. Άνετα πηγαίνεις μέσα εκεί. Ψάξανε εδώ την περιοχή οι αρμόδιες αρχές. Ψάξανε λένε. Αν μπήκανε μέσα εκεί δεν ξέρω. Ή απλώς περάσανε όπως είπα εγώ θα λερωθώ ή άντε δεν βαριέσαι άστο θα έρθω άλλη μέρα. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν πολύ κοντά στον δρόμο. Δεν είναι μεγάλη απόσταση που... Ούτε 50 μέτρα δεν άμα τα μετρήσεις με τα πόδια. Ούτε 50 μέτρα δεν είναι από εδώ από το δρόμο. Πάντα κοιτούσα, πάντα έριχνα γιατί εγώ μεγάλωσα εδώ. Έτσι, εμείς κάναμε και κολύμπι στη λίμνη και γνωρίζουμε ακόμα και τα κανάλια όλα. Μέχρι αυτή τη μεριά της 18 του μηνός με το φίλο μου το φέραμε γύρα για να δούμε έτσι από περιέργεια μήπως έπεσε μέσα κάτω. Ψάξατε όμως όλο το χώρο εκτός από το κτήμα σας. Εκτός από το κτήμα μου, ναι. Για ο λόγος ήταν γιατί εγώ ήρθα για άλλη δουλειά. Σήμερα ήρθες εδώ να αφήσεις ένα λουλούδι. Τι σε έκανε να έρθεις, τι ήταν ο Βαγγέλης. Ο χαρακτήρας του με ευαισθητοποίησε αρκετά και όλα αυτά που τράβαγε. Ποιο είναι το μήνυμα που θα έδινε στα νέα παιδιά. Αυτό που θέλω να πω είναι να μιλάτε, δηλαδή ό,τι νιώθετε πρέπει να το βγάζετε προς τα έξω, να το πείτε. Και αν κάτι σας φοβίζει, δεν πρέπει να το κρατάτε μέσα σας. Oh.
να τους βαρώ, να τους βαρώ καρδίσεις, βαρώ Όλα αυτά έγιναν, μόλις έζησαν τα φώτα της εκπομπής, το Σάββατο η έρευνα στη Λίμνη και θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Μαρκέτο με το καταδυτικό του συνεργείο που αφιλοκερδώς μπήκε στη Λίμνη των Ιωαννίνων για να βοηθήσει. Την Κυριακή είχαμε την αποκάλυψη εκεί στον τόπο, σε μια κτίνα γύρω από την Καλακτακομική Σχολή, όλες οι συνεντεύξεις, οι κουβέντες εκεί ήταν εκείνες τις ώρες. Και την άλλη μέρα εκεί στο Σελί Ρεθύμνου έπεσε η αυλαία για το Βαγγέλη του Γιακουμάκη. Είδαμε το χώρο, ακούσαμε και τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου που έλεγε ότι ακόμη και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης δεν μπόρεσε να μπει μέσα γιατί υπήρχαν νερά, είχε βαλτώσει η περιοχή. Άρα όσοι πήγαιναν και για τις έρευνες έμειναν απ' έξω, κοντά στο δρόμο και σε μια κτίνα και γύρω. Και ένα ζευγάρι που κόλλησε το αυτοκίνητό του, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, πήγε, κατέβηκε ο οδηγός για να αναζητήσει κάτι, ένα ξύλο, δεν βρήκε μπροστά και σε σκουπίδια και προχώρησε μέσα για να βρει κάτι και είδε το πτώμα ανάσκελα. Βέβαια τα μανίκια κατεβασμένα όλα αυτά, δεν πρόσεξε το μαχαίρι αν ήταν σε απόσταση και πόση, είδε το πτώμα και ειδοποίησε τις αρχές. Άρα μπήκε στο βάθος του οικοπαίδου, εκεί που φαίνεται ότι δεν είχε μπει κανείς όλο αυτό τον καιρό ή και τα σκυλιά δεν οδήγησαν εκεί. Οι αστυνομικοί λένε ότι ούτε καν μύριζε, γιατί ο χώρος λειτουργούσε και σαν ψυγείο από το πολύ κρύο, για να η οσμή να οδηγήσει στο σημείο. Η οικογένεια θέτει κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ανέβρεση, σε σχέση με το τι προηγήθηκε και σε σχέση με τι θα γίνει. Βέβαια, περιμένουμε και τις απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπούκα, που είναι ο δικηγόρος στα Γιάννενα, δικηγόρος της οικογένειας Γιακουμάκη. Καλησπέρα, κύριε Μπούκα. Καλησπέρα, κύριε Νικολούλη. Καλησπέρα. Θέλω να μου πείτε και τα ερωτήματα που θέτει η οικογένεια. Εσείς ζείτε στα Γιάννενα, ξέρετε την περιοχή, γνωρίζετε τα όσα προηγήθηκαν και τι βρήκαν οι αστυνομικοί και ο ιατροδικαστής. Άρα μετά από αυτή την εικόνα, τα ερωτήματα τα δικά σας ποια είναι? Η ιατροδικαστική έκθεση είναι ένα μέρος του αποδεικτικού υλικού. Θα αξιολογηθεί και βεβαίως δεν θα κριθεί μόνο από την έκθεση συγκεκριμένη η πορεία της υπόθεσης. Θα εκτιμηθεί από την αρμόδια συγκελική αρχή. Θα ερευνηθεί βεβαίως σε βάθος όπως και γίνεται και μέχρι σήμερα. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν στοιχεία προς την κατεύθυνση της ανέβρεσης της αλήθειας. Λίγο ή πολύ όλοι μας γνωρίζουμε τι συνέβη στην προηγουμένη περίπτωση, αλλά περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Ποια είναι τα ερωτήματα που τίθενται, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα για σας. Τα ερωτήματα είναι πολλά. Βεβαίως στην παρούσα φάση και ενώπιση του ΑΔΙ η προκαταρκτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχω λάβει γνώση. Βεβαίως γνωρίζω αρκετά στοιχεία όχι από τους φορείς που διαρρούν ενώ την αρμόδια αστυνομική αρχή. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα τα οποία θα μου επιτρέψετε και λόγω της φύσεως της ιδιότητάς μου, να μην μπορώ τουλάχιστον προς το παρόν να το σχολιάσω. Η οικογένεια σκέφτεται να υποβάλει μήνυση εναντίον κάποιων προσώπων. Ξέρουμε, βέβαια, η έρευνα είναι σε εξέλιξη, στην προανάκριση και ακόμη δεν ξέρουμε τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας. Ναι. Σκέφτεται να υποβάλει μήνυση η οικογένεια εναντίον κάποιων προσώπων? Δεν συμπεριέχει λόγος να υποβάλει κάποια μήνυση για την συγκεκριμένη υπόθεση που μιλάμε. Βεβαίως μήνες θα το βάλουμε, αλλά για άλλο αδίκημα, ξέρετε τη γνωστή υπόθεση με το κατάπτυστο και ελληνικό δημοσίευμα που αναρτήθηκε. Στο εκεί βεβαίως θα το βάλουμε μήνυση. Μάλιστα. Ξέρουμε ότι σήμερα και ο γεωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης, κατέθεσε τώρα το βράδυ ένα βίντεο που σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές δείχνουν τι τραβούσε ο Βαγγέλης. Δείχνουν κάποιες σκηνές από αυτά τα βασανιστήρια που ένα χρόνο πριν γίνονταν εκεί στη σχολή. Έχετε κάποια εικόνα κι εσείς? Εικόνα δεν έχω. Απλώς ενημερώθηκα ότι κάτι υπάρχει, το οποίο βεβαίως θα το δω και θα το αξιολογήσω έχοντας τεράστια εμπιστοσύνη στον κύριο Τσούκαλη και στον κύριο Γνώσμα. Άρα είναι αναμονή λοιπόν. Εσείς θέτετε κάποια ερωτήματα σε σχέση με την ανέβρεση του πτώματος, τι προηγήθηκε και όλα αυτά, αλλά δεν θέλετε στην παρούσα φάση δηλαδή να τα πείτε από ό,τι βλέπω.
Εμείς θεωρούμε ότι ούτως ή άλλως το τελικό συμπέρασμα για το τι συνέβη την ημέρα εκείνη πολύ σύντομα θα φανεί. Το ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι σε εξέλιξη και ομολογουμένως θεωρώ από τη δικιά μου την πλευρά θα είναι αποκαλυπτικά και συγκλονιστικά. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Μπούκα, θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Για πες μου ακριβώς με το βίντεο, γιατί διαβάζαμε ότι σαν αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζονται κάποιοι σκληροί έτσι, να βασανίζουν το Βαγγέλη. Ακριβώς. Έλεγαν τα δημοσιεύματα. Τελικά τι ισχύει από όλα αυτά και πού βρισκόμαστε, λοιπόν, η αστυνομία. Υπήρχαν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν η ίδια αστυνομία στην Ήπειρο, στα Ιωάννα, να έχει το συγκεκριμένο βίντεο από κινητό τηλέφωνο στην κατοχή της. Αυτό που το από νωρίς το πρωί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ήπειρου το διαψεύδει κατηγορηματικά και μάλιστα ο ίδιος ο στρατηγός καλούσε όποιον τυχόν και αν έχει τέτοιο υλικό στην κατοχή του, να το παραδώσει αμέσως στις αρχές. Τελικά, νωρίς το απόγευμα, ο ιδιωτικός ερευνητής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας και ο Γιώργος Τσούκαλης πήγε στη Γαδά. Παρέδωσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένα CD στην υποδεύθυνση εγκλημάτων κατά ζωής, η οποία δεν έρευνα την υπόθεση, να πούμε, δεν είναι αρμόδια γι' αυτό. Πού κατέληξε αυτό το CD και τι περιέχει? Αυτό το CD και κατόπιν συνεννόησης με την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων παραδόθηκε αρμοδίως στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς και το πόρισμα από το τι έχει μέσα αυτό το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες και κατά τα όσα αφαίρεται να έχει υποστηρίξει ο κ. Τσούκαλης, καταγράφει σκηνές εξαιρετικής βίας σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη από συμβητητές του. Τον πρώτο χρόνο, δηλαδή, στη σχολή που ήταν εκεί ο σκληρός, ο φερόμενος εγκέφαλος. Ακριβώς. Αυτό το πόρισμα θα δοθεί μαζί με τα υπόλοιπα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων πίσω στην αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων. Ήστε, ναι. Στη γραμμή μας είναι και ο κύριος Φετιάλος. Είναι ο κύριος Γιώργος Φετιάλος, διδάκτορ γενετιστής, μοριακός βιολόγος και πραγματογνώμων των ελληνικών δικαστικών αρχών σε θέματα ταυτοποίηση βιολογικού υλικού και ανάλυση DNA. Θέλουμε τη γνώμη του για κάτι. Καλησπέρα, κύριε Φετιάλο. Καλησπέρα, Κελική. Καλησπέρα στην ομάδα και στους καλεσμένους. Μας έχετε βοηθήσει και στην υπόθεση του Μάριου, που υπήρξε αυτή η μεγάλη ανατροπή, ο κόσμος το θυμάται. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, σαν γενετιστής, με την ιδιότητα που έχετε, τι θα αναζητούσατε σε έναν χώρο σαν αυτόν που βρέθηκε ο Βαγγέλης 40 μέρες μετά και με τις αλλοιώσεις που έχει υποστεί? Στη σκηνή ενός εγκλήματος υπάρχουν πάντα πολλά στοιχεία, τα οποία αν ανοιχνευτούν και ερμηνευτούν σωστά, έχουμε πολλές πιθανότητες να μάθουμε την αλήθεια. Πόσο μάλλον σήμερα που διαθέτουμε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για να ανοιχνεύσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση, στη δικιά μας την περίπτωση, έχουμε την πρώτη διάγνωση του ιατροδικαστή που μιλάει για αυτοκτονία, που σημαίνει δηλαδή ότι το παιδί έχασε μεγάλες ποσότητες αίματος. Αυτές οι ποσότητες αίματος θα πρέπει να έχουν αποτευθεί κάποιο μέρος τουλάχιστον αυτών πάνω στα ρούχα του παιδιού και φυσικά και στην περιοχή γύρω από τη σωρό του. Επομένως, θα αναμέναμε να βρούμε, αναμένουμε φαντάζομαι να βρεθεί, αν όχι μεγάλες ποσότητες, τουλάχιστον ίχνη αίματος τόσο πάνω στα ρούχα του όσο και στην περιοχή γύρω από το πτώμα. Γνωρίζουμε πλέον ότι έχουμε τεχνικές που μας επιτρέπουν να ανοιχνεύσουν ακόμα και πλημμένο αίμα. Έτσι. Το νερό όμως που λίμναζε εκεί δεν έχει αλλοιώσει τα στοιχεία, ρωτάει και ο κόσμος. Σίγουρα κάποια στοιχεία θα τα έχει αλλοιώσει. Γι' αυτό δεν λέω να βρούμε μεγάλες ποσότητες, μιλάω να βρούμε έστω κάποια ίχνη. Τα ρούχα είναι απορροφητικό υπόβαθρο. Το μαχαίρι, που δεν κλαίρεται το μαχαίρι. Στο μαχαίρι σίγουρα θα γίνει ανάλυση DNA. Στο μαχαίρι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν ανιχνευθούν ποσότητες DNA, σίγουρα θα είναι μεταγενέστερες, σίγουρα. Κατά πάσα πιθανότητα είναι θα είναι μεταγενέστερες. Είναι και ξύλινη λαβή του, έτσι, είναι ξύλινη λαβή του. Ναι, αλλά όταν ακουμπάμε ένα μαχαίρι αφήνουμε λίγη ποσότητα βιολογικού υλικού. Θα μου προκαλέσει μεγάλη εντύπωση μετά από 40 μέρες να έχουν παραμείνει ίχνη DNA από τότε. Για μένα, αν βρεθεί DNA πάνω στο μαχαίρι, θα είναι μεταγενέστερο της ημερομηνίας θανάτου του Βαγγέλη. Επίσης, έχουμε και τα νύχια που φαντάζομαι θα έχει γίνει έρευνα, τα νύχια του Βαγγέλη, που ίσως εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να έχει διατηρηθεί DNA με το οποίο πιθανόν, ατόμου με το οποίο πιθανόν να έχει έρθει σε επαφή πριν το θάνατό του. Ξέρω ότι έχει ληφθεί. Σίγουρα δεν είναι καλές. Ξέρω ότι έχει ληφθεί DNA από τα νύχια, ναι. Ναι, οι συνθήκες δεν είναι καταλληλότερες, είναι αντίξωες.
Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, τα εργαλεία είναι ισχυρά πλέον που έχουμε στα χέρια μας. Και νομίζω ότι οι έρευνες αναμένουμε τα απορρίσματα, αναμένουμε τα αποτελέσματα για να μπορούσουμε να βγάλουμε και. Και το μαχαίρι βρέθηκε στα αριστερά του, γιατί ήταν αριστερόχειρα, σε μια απόσταση περίπου στο 1-1,5 χιλιόμετρο. Είχε συρθεί όμως και από τα ζώα της περιοχής. Τέλος πάντων, είναι κάποιες εικόνες λοιπόν που συνθέτουν την όλη ιστορία, κάποιες λεπτομέρειες που συνθέτουν την όλη εικόνα. Άρα, εσείς δίνετε σημασία στην ανίχνευση αίματος και στον DNA, στο μαχαίρι που θα μπορούν να δώσουν πιο ξεκάθαρη. Εφόσον μιλάμε για αυτοκτονία. Συγγνώμη, 1,5 μέτρο περίπου. Μπερδεύτηκα. 1,5 περίπου μέτρο από την απόσταση του σώμα. Ναι, μπερδεύτηκα. Εφόσον μιλάμε για αυτοκτονία, έχουν χαθεί λίτρα αίματος. Μεγάλες ποσότητες τουλάχιστον αίματος. Άρα, κάπου πρέπει να βρεθούν όλες αυτές. Εάν είναι σε αυτό το σημείο. Άρα, αυτά θα κοίταζε λοιπόν ένας γενετιστής στο σημείο. Τα κοιτάζουν ήδη και στα κλιματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, έμπειρο αξιωματικοί. Οπότε αναμένονται και απαντήσεις και από τις τοξικολογικές και την ιστολογική για να συμπληρώσουν την εικόνα αυτή που έδωσε αρχικά η αστυνομία και ο ιατροδικαστής ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Το λέω αυτό και σαν απάντηση στον κόσμο που ρωτάει και σαν απάντηση και στα όποια ερωτήματα τίθενται και από την πλευρά των συγγενών και άλλων. Να είστε καλά, κύριε Φιτσιάλο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Θοδωρή, και εσύ με την εμπειρία που έχεις στο σημείο αυτό, τι θα πρόσεχες δηλαδή εκεί, αυτό που λέμε για το αίμα με το νερό αφήνει τα ίχνη του μετά από, γιατί υπάρχει μια αλλίωση του χώρου. Καλά, οπωσδήποτε αλλίωση υπάρχει, αλλά ο χώρος όμως πάντα μιλάει. Ο χώρος σε συνδυασμό με τη σωρό πάντα μιλάνε. Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα βρούμε σε ένα χώρο. Πρέπει όμως εκ των προτέρων να έχουμε προσανατολιστεί σε ένα σημείο. Λέμε ότι έχουμε ένα βίαιο θάνατο εδώ. Εγώ θα το προσδιορίσω αυτοκτονία ή δολοφονία, γιατί ποτέ ένας ερευνητής δεν ξεκινάει έτσι. Έχουμε ένα βίαιο θάνατο. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί, θα κοίταζα οπωσδήποτε την μαχαιριά αυτή, το κόψιμο αυτό στο δεξιό καρπό, τι είναι, και θα προσπαθούσα να δω αυτά που πρέπει να είναι εκεί ή να εντοπίσω αυτά που δεν πρέπει να είναι εκεί. Έτσι ξεκινά την έρευνα του χώρου. Δηλαδή, τι πρέπει να βρει σε σχέση με το τραύμα που βρήκε και τι είναι εκεί που δεν έπρεπε να είναι εκεί. Αυτά είναι τα red flags που λέμε, οι κόκκινες σημαίες που βάζουμε σε ένα χώρο επάνω. Δεν το ξέρω το χώρο, δεν πήγα, δεν είδα, αλλά πάντα όμως, όσο και αλλιώς να έχει ο χώρος, πάντα σου μιλάει. Αν τον κάνεις, θα σου μιλήσει. Με τα σκυλιά που λένε ότι δεν το έπρεπε να είναι ροδιά. Αγγελική, εδώ πέρα είναι ένα μεγάλο θέμα. Υγρασία, ας πούμε, κοιτάτε, όχι. Είναι αρνητικός παράγοντας. Με τα σκυλιά είναι ένα μεγάλο θέμα. Μου δώσει τίποτα μισό λεπτό για να ξεδιλύνουμε ορισμένα πράγματα με τα σκυλιά. Τα σκυλιά, η όσφρηση των σκυλιών είναι ότι η όραση του ανθρώπου. Το σκυλί αντιλαμβάνεται τον κόσμο και το περιβάλλον του με την όσφρηση, όπως αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος με τον οφθαλμό. Να καταλάβεις ένα πράγμα, ότι ο εγκέφαλος του σκυλιού είναι το 1/10 του εγκεφάλου του ανθρώπου. Και εν τούτης, το μέρος της οσμής είναι 40 φορές περισσότερο από ό,τι του ανθρώπου. Και ένα τελικό, 5 εκατομμύρια περίπου όργανα οσφρήσεως έχουμε στη μύτη. Να το πω έτσι χωρίς να καταλάβει ο κόσμος. Το σκυλί, ειδικά το bloodhound, γιατί έχουμε ήδη σκυλιών, έχουμε ράζ σκυλιών, έχει 300 εκατομμύρια. Φαντάζεσαι τα λοιπόν. Τα έχουν οι αρχές αυτά τα σκυλιά, δεν ξέρω, δηλαδή δεν για τέτοιου είδους έρευνες, για ανίχνευση πτωμάτων. Δεν ξέρω τι έχουν έρχες. Μάλιστα. Εγώ ξέρω το σκυλί, επειδή όμως είναι λίγο δύσκολο, πρόσεχε να δεις, να ξέρουμε ακριβώς το μηχανισμό, τι κάνουμε και πού στηριζόμαστε. Ο συνοδός του σκυλιού θα πρέπει να αναλύσει τη μυρουδιά για να οδηγήσει το σκύλο να του βρει τη μυρουδιά. Μάλιστα. Αυτά τα οποία ακούγονται για υγρασίες, για νερά, για σούπα, για μούπες, εγώ δεν τα θεωρώ ότι ισχύουν. Διότι, να πω κάτι το οποίο έτσι να το ακούσει ο κόσμος αυτό, πρόσφατα οι επιστήμονες, να το πω μετά άμα μας πιέσει για διάλειμμα, αξίζει όμως για το σκυλί. Δηλαδή, οι επιστήμονες για να βγάλουν την ηλικία των φαλαινών και την υγεία τους θέλουν τα κόπρανα. Λοιπόν, τι κάνουν, επειδή δεν μπορούσαν να τα βρουν αυτά τα κόπρανα, σε μισή ώρα μέσα βυθίζονται. Εκπαίδευσαν λαμπραντόρ λοιπόν, και μυρίζουν τα κόπρανα. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες λοιπόν των ερευνητών, των ειδικών που προσέχουν στους χώρους. Το λέω αυτό για όλους εσάς που έχετε ξεσηκωθεί και με μηνύματα στο διαδίκτυο, με μηνύματα παντού και με ερωτήματα. Καυτά αφήνετε να νοηθεί ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο στην περίπτωση του Γιακουμάκη. Αυτή είναι λοιπόν είναι κάποια στοιχεία, κάποια βασικά κομμάτια. Οι ερευνητές λοιπόν και ο ιατροδικαστής και οι άλλοι έμπειροι έδωσαν την πρώτη εικόνα και περιμένουν από τα εργαστήρια και τα εγκληματολογικά να μελετήσουν τα υπόλοιπα στοιχεία και όταν θα έχουν λοιπόν όλα αυτά θα βάλουν το puzzle κάτω και θα πούν την εικόνα και τότε θα πούν επίσημα τι έχει συμβεί σε αυτή την ιστορία.
πληροφορία. Για αυτό το λέω, για να μην υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση, ακούσαμε και τους ειδικούς. Σας το λέω αυτό το πράγμα για να προχωρήσουμε και στην αποκάλυψη των άλλων στοιχείων. Τώρα, όσον αφορά τους ερευνητές, είπαμε ότι πρέπει να γίνονται οργανωμένα. Γιατί έχουμε διαπιστώσει και από άλλες υποθέσεις. Γι' αυτό και η αγανάκτηση. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πρόσφορη προσπάθεια των αρχών αυτές όλες τις μέρες να ερευνήσουν αυτή την περιοχή. Είχε τις δυσκολίες τους το πράγμα. Αλλά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους είναι που γεννάει την καχυποψία για την ανικανότητα στους ανθρώπους. Όχι, να σας πω, επειδή το έχω ζήσει 20 χρόνια αυτό. Θα σας πω κάτι. Επειδή το έχω ζήσει 20 χρόνια αυτό το πράγμα, έχουμε διαπιστώσει ότι και σε άλλες υποθέσεις εξαφάνισε τη δραστηριότητα. Όχι, άλλο λέω εγώ. Ενώ γινόταν και χαρτογράφηση υποτίθεται της περιοχής και πήγαιναν όλοι οι ειδικοί για να ερευνήσουν έτσι, και τους οργάνωναν, δεν έβρισκαν τίποτα. Και μετά τυχαία, κυνηγοί και άλλοι περαστικοί έβρισκαν πτώματα στα σημεία που είχαν περάσει, ας πούμε, ερευνητές. Γι' αυτό εκεί θέλει μια άλλη μελέτη, μια άλλη χαρτογράφηση και δεν πρέπει ποτέ να παναπαυόμαστε ότι αν δούμε κάποιον και μας πει, α, μην πηγαίνετε σε εκείνο το χώρο γιατί τον έχω ερευνήσει, ότι δεν πρέπει να πάμε εμείς. Δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα κομμάτι χωρίς έρευνα. Όλη την περιοχή, κομματάκι, κομματάκι, κομματάκι. Όπως κάναμε και εμείς με τις κάμερες που τις πήραμε μία-μία-μία και είχαμε δει ότι το παιδί έστριψε στην παραλία μια περιοχή, γι' αυτό το λέγαμε. Και λέγαμε ποιος είναι αυτός που ακολουθεί. Και καταφέρανε μετά και βρήκανε αυτόν που ακολουθούσε, γιατί το θέσαμε σαν θέμα. Μήπως ήταν κάποιος που ακολουθούσε το παιδί για να του κάνει κάποιο κακό. Και πήραμε μετά κομμάτι-κομμάτι-κομμάτι τις κάμερες, ας πούμε, και είδαμε ότι δεν φερόταν πουθενά ο Βαγγέλης, άρα έστριψε στην παραλία μια περιοχή, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Και είδαμε ότι και οι άλλοι που ακολουθούσαν, ένας και άλλος ένας, συνέχιζαν την πορεία τους, που σημαίνει δεν είχαν σχέση με τον Βαγγέλη. Αυτά μετά βάζεις κομμάτι-κομμάτι στο πας, βλέπεις την εικόνα. Λοιπόν, επειδή με πιέζουν για ένα διάλειμμα, πρέπει να το δώσουμε τώρα και αμέσως μετά να ακούσουμε τις μαρτυρίες των παιδιών που ανοίγουν την ψυχή τους και καταθέτουν όλα αυτά τα στοιχεία και όχι μόνο σε εμάς. Περνούν την πόρτα των αρχών και αυτό είναι το σημαντικό, φίλοι μου. Ότι οι μάρτυρες μιλούν. Οι φοιτητές καταθέτουν. Δίνουν την εικόνα όλη αυτή του τι συνέβαινε στο Βαγγέλη και δεν μένουν στα λόγια οι περισσότεροι. Άρα, τι θα κάνουν οι αρχές μετά. Ας ακούσουμε τις μαρτυρίες και ας κάνουν ό,τι θέλουν. Πάμε. Η υπόθεση αυτή του bullying βγήκε, φίλοι μου, από την δεύτερη εκπομπή του Τούνελ, όταν πήγαμε πάνω στα Γιάννενα και αρχίσαν μετά οι καταγγελίες να φτάνουν η μία μετά την άλλη για το τι δεχόταν το παιδί. Οι αρχές λοιπόν αναζητούσαν φοιτητές και από την πρώτη χρονιά όπου έγιναν τα φοβερότερα επεισόδια με κάποιο παιδί που είναι σκληρό. Θα ακούσετε μετά, ό,τι και να σου πω εγώ είναι λίγο, θα ακούσετε μετά πώς το περιγράφει και ο άλλος ο φοιτητής. Αυτό το παιδί έφυγε, αλλά άφησε τους άλλους πίσω και να σου πω και κάτι. Είναι γνωστό, θα το ακούσουμε μετά στην έρευνα που θα δούμε καρέ-καρέ το πώς φτάσαμε σε αυτή την αποκάλυψη με την έρευνα του τούνελ. Αυτό που έλεγε μια κοπέλα ότι όταν εμφανίστηκε ο φερόμενος ως εγκέφαλος, ο αρχηγός αυτής της ιστορίας εκεί, ο Τσαμπουκάς, ο Βαρύς και ασήκωτος, όταν εμφανίστηκε για να δει τους φίλους του, πήγε κοντά τρεις φορές στη σχολή. Και είδε το Βαγγέλη να πιάνει το κεφάλι του και να λέει αλίμονό μου. Αυτή η σκηνή δεν θα την ξεχάσω ποτέ, αυτή τη σκηνή. Όταν τον είδε, δηλαδή τον είδε τόσο απελπισμένο, και από τότε αυτό που έλεγε το κορίτσι ήταν ότι ήταν σαν να φορούσε ένα ψεύτικο χαμόγελο. Χαμογελούσε, αλλά το χαμόγελο ήταν ψεύτικο. Δηλαδή σοκαρίστηκε όταν ξαναείδε ότι κοντά στην περιοχή του, γιατί κάπου υπηρετεί ως φαντάρος, κάπου εκεί γύρω, ότι κοντά σε εκείνη την περιοχή ξαναβρέθηκε το παιδί που του έκανε το βίο-βίο του. Αλλά και εγώ ξέρετε γιατί απορώ. Στον πρώτο χρόνο, θα ακούσουμε τώρα τη μαρτυρία. Στον πρώτο χρόνο λοιπόν. Το παιδί ήταν με άλλους δύο στο ίδιο δωμάτιο, όταν πρωτοπήγε στη σχολή. Ο ένας ήταν αυτός που τον καταγγέλνουν ότι δημιουργούσε όλα τα επεισόδια και ότι έκανε ομάδα άλλων κριτικών σκληρών. Ο δεύτερος ήταν ο Βαγγέλης και ο τρίτος ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν, όχι συγγενής, ήταν τέλος πάντων κοντά στην οικογένεια του Βαγγέλη. Εγώ απορώ πώς αυτό το παιδί, ο οποίος είχε κάποια φιλική επαφή με την οικογένεια και με τον Βαγγέλη, δεν πήρε τους γονείς να τους πει: ξέρετε κάτι, εδώ συμβαίνουν τόσα και τόσα. Πώς αυτό το παιδί δεν ενημέρωσε. Και ήταν και ο κολλητός του παιδιού. Για να μην τα λέω εγώ αυτά τη τράβαγε, θέλω να ακούσουμε την πρώτη μαρτυρία από ένα φοιτητή που πήρε και πρωτοβουλία το παιδάκι μαζί με άλλους να του βρουν ένα δωμάτιο για να φύγει από εκείνο το χώρο. Το τι περιγράφει για όλα όσα γίνονταν, ας το ακούσουμε με τη σχετική αλλίωση και την κάλυψη που απαιτείται σε ένα παιδί που τολμά να μιλήσει μετά από όλα αυτά που έγιναν. Όταν
όταν ήμουν εγώ στο Ρέκο, το παιδί ήταν πρώτο. Ήσουν κοντά στο δωμάτιο, σε ποιον όροφο ήσουν, σε πρώτο ή σε δεύτερο? Στο δεύτερο. Α, στο δεύτερο, εκεί που έχουν και κριτική τα δωμάτια. Ναι. Τι είχε δει τότε, την πρώτη χρονιά του Βαγγέλη, γιατί από ό,τι λένε και όλοι εκείνη την πρώτη χρονιά είχαν γίνει πολλά. Εκτός ότι το χτυπούσανε. Είχε πολλά που κάνανε. Ήταν τρία παιδιά σε ένα δωμάτιο. Να δώσω να καταλάβετε ένα από τους καλούς κρίτικους. Δηλαδή, κάναμε μαζί παρέα. Καθόταν σχεδόν όλη μέρα στο λάπτοπ. Ναι. Άρα, ό,τι και να κάνανε εκεί μέσα, τα άκουγε. Τα έβλεπε κανονικά. Εμένα και τα παιδιά, ξέρω εγώ, μας τα έλεγε. Και μετά μας τα έλεγε και ο Βαγγέλης ο ίδιος. Καθαρίσαμε το ένα το δωμάτιο που το είχαμε αποθήκη για να πάει να μείνει εκεί μέσα ο Βαγγέλης. Αλλά δεν ήθελε να πάει να μείνει εκεί μέσα. Ναι. Γιατί πίστευα ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Παράδειγμα, άμα φύγω από το δωμάτιο σου, θα έχει πρόβλημα. Γιατί θα αναρωτηθεί για ποιο λόγο να φύγα. Γι' αυτό δεν ήθελα να αλλάξει δωμάτιο. Στην αρχή, γενικά. Το άλλαξαν μετά. Ναι, ναι, καλά θυμάμαι. Πήγε κάτω, στον κάτω όρο. Τι του κάνανε το παιδί, όταν λέμε για κρέα περιστατικά, δηλαδή τι του έκανε, δηλαδή. Εκτός ότι τον κλειδώναν μέσα στην τουαλέτα, τον βρέχανε με νερό εκεί μέσα, το χτυπούσανε γενικά στο δωμάτιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το είχαν αναφέρει νομίζω και στους καθηγητές, ότι τον είχαν ρετάξει πάνω στην τουλάπα. Ναι. Γιατί ακούστηκε τον μπαμ και έκανε τρύπα η τουλάπα μαζί στο δωμάτιο των κριτικών. Θα βλέπατε τρύπες στα τουλάπια. Πολλές φορές είχε μελανιές στα χέρια, αυτές τις είχα δει κι εγώ. Ήταν παιδί έτσι που δεν αντιδρούσε καθόλου, δηλαδή. Τι παιδί. Καθόλου δεν. Καθόλου, Καθόλου. Εσείς τότε πήγατε να τα πείτε στους καθηγητές ότι συμβαίνουν αυτά και αυτά ή φοβηθήκατε? Ναι, εμείς το είπαμε στους καθηγητές. Τα πάντα τα είπαμε στους καθηγητές. Ναι, όλα τα ήξερα. Γι' αυτό που αποφάσισαν τελευταία να το αλλάξουν το δωμάτιο. Άρα από την αντίδραση και τη δική σας έγινε αυτό και το αλλάξαν το δωμάτιο. Ναι, ναι, το παιδί από μόνο του δεν ήθελε να αλλάξει. Με το ζόρι τον πήγαμε να αλλάξει. Τότε ήσασταν όταν έκανε ζημιές στη σχολή που είχε σπάσει κάτι εκεί, τι είχε κάνει? Ναι, ναι, είχαν κάνει αρκετές φιλικές ζημιές. Σπάζανε νητήρες, πόρτες, ξυλώνανε. Είχαν ξυλώσει και τα δέντρα του Δήμου. Γιατί όμω, παιδί μου, αυτή η οργή, γιατί τόσο αυτά τα παιδιά, τέτοια οργή? Είναι το στυλ των κριτικών. Από ό,τι θυμάμαι, εμείς τους λέγαμε κόζα αυτούς. Πώς τους λέγατε? Κόζα. Έτσι κόζα. Τους έλεγε ο που μας έλεγε ότι αυτή είναι η κόζα. Είναι άλλη μια φασάρια με τους κριτικούς. Ναι. Είχαν ορμήξει δύο κριτικοί σε ένα παιδί. Ναι. Και τους είχε διώξει από τις ευθείες, όχι από τη σχολή. Α, από τις ευθείες, για να μην. Ο ένας από αυτούς τους δύο κριτικούς ήταν. Και μετά τους ξαναπήρωμα στην ευθεία. Ναι, ναι, μετά τους ξαναπήρε στην ευθεία. Είχε πέσει και η απόδοση του, γιατί λένε ότι μετά τα προβλήματα αυτά άρχισε και να μην έχει ενδιαφέρον και για το διάβασμα, ο Βαγγέλης. Ναι, ναι, ήταν σε μια φάση σαν κατάθλιψη, να το πω, αλλά ελαφριά. Γενικά ήταν πεσμένος. Δηλαδή, χαρούμενο να τον είδαμε τους 3-4 πρώτους μήνες. Ακούσαμε τη μαρτυρία του ενός παιδιού που ήταν τον πρώτο καιρό μαζί με τον Βαγγέλη. Η άλλη που δίνει πάρα πολλά στοιχεία και περιγράφει το τι έλεγε και ο ίδιος ο Βαγγέλης, θα ακουστεί σε λίγο, του φοιτητή που έχει τεθεί ήδη στη διάθεση των αρχών για κατάθεση. Δεν ήθελε να αλλάξει το δωμάτιο για να μην αντιδράσει και τους προκαλέσει περισσότερο. Ξύλωναν τα πάντα μέσα εκεί. Κάποιοι καθηγητές γνώριζαν, υπεύθυνοι της αιστείας, διευθυντής, τα γνώριζαν όλα αυτά. Κάποιοι πήγαν και πλήρωσαν από ό,τι ξέρω τα δέντρα του Δήμου για να τα ξαναβάλουν, γιατί αντέδρασε και ο Δήμος. Θα ακούσετε μετά τι λένε, ότι όταν μεθούσαν, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, όταν έβγαιναν και μεθούσαν, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ας πούμε, που ήταν και ενήλικες, μεθούσαν, τα ξύλωναν. Τους έβγαλε από την εστία, φαίνεται ότι ήταν την περίοδο εκείνη που ο διευθυντής επικοινώνησε με την γραμμή τη συμβουλευτική που είχαμε και εμείς αποκαλύψει και ζήτησε βοήθεια.
Τους έβγαλε από την εστία, όχι από τη σχολή, αλλά μετά, επειδή κάποια παιδιά από αυτά δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε να μείνουν σε σπίτι, ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μεσολάβησε ένας, μεσολάβησε ο άλλος. Οι γονείς δεν ήξεραν και τις πραγματικές διαστάσεις, γιατί κανείς δεν τους είχε ενημερώσει. Και μετά τα παιδιά γύρισαν πάλι πίσω. Και ήταν η Κόζα. Κόζα, ξέρετε τι είναι, Κόζα Νόστρα. Η τότε. Μετά αποχώρησαν κάποιοι, όταν τελείωσαν τη χρονιά τους, το δεύτερο έτος αυτοί αποχώρησαν, αλλά έμειναν οι άλλοι πίσω. Και έπρεπε να συνεχίσουν τον έργο των πρώτων. Τους είχαν αφήσει τη θέση τους για να συνεχίσουν τα επεισόδια. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε τα ίδια τα παιδιά. Μας τα είχαν πει τον πρώτο καιρό. Θα τα ακούσουμε πάλι, τα λένε κι άλλοι, καινούργοι. Και φοιτητή σε λίγο. Δεν μου λέτε τι είναι. Σχετικά με αυτό που λες, μας καλούν από την σχολή και μας λένε ότι κυρίως κατά την περσινή σχολική χρονιά, την πρώτη δηλαδή του Βαγγέλη στη Γαλακτοκομική, εργαζόταν εκεί ο τότε φύλακας, ο οποίος από ό,τι σύμφωνα με όσα μας λένε ήταν ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στην παρέα των κριτικών όταν αυτοί που δημιουργούσαν φθορές και βανδαλισμούς μέσα στη σχολή. Δεν δίσταζε να έρθει σε σύγκρουση μαζί τους και να τους έβαζε στη θέση τους, που λέμε. Ο προηγούμενος δηλαδή. Ο προηγούμενος όμως, γιατί είναι συμβασιούχος, η σύμβαση ολοκληρώθηκε, δεν ανανεώθηκε και από τη στιγμή που αποχώρησε αυτός ο άνθρωπος, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε όριο. Σίγουρα ξέρει πολλά ο άνθρωπος αυτός γιατί συνέβαινε μέσα στη σχολή. Μάλιστα. Δεν πρέπει με το διαδίκτυο να δώσω μια απάντηση γιατί ρωτάει ο κόσμος. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν περάσει υβριστικά μηνύματα στο διαδίκτυο, ανώνυμα, σε βάρος του Βαγγέλη μετά την τραγωδία, όταν βρέθηκε το πτώμα του. Τους εντόπισαν από την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και το διατάφτα είναι ότι. Το διατάφτα. Πρόκειται για εξαιρετικά ακραίες προσωπικότητες, όπως μας ενημέρωσε και ο διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, κ. Μανώλης Παγιάννακης, σήμερα το πρωί. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Αθήνα, φοιτητή των ΕΤΕΗ Πληροφορικής, έναν 28χρονο μεταπτυχιακό φοιτητή στο Πανεπιστημίο Αιγαίου στη Μυτιλίνη και έναν 50χρονο σεσημασμένο στη Θεσσαλονίκη. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σχέση με τον Βαγγέλη, είχαν σχέση με τη σχολή, με τους κριτικούς. Αυτό εξετάζεται και θα ερευνηθούν οι σκληρίδες εκεί που κατασχέθηκαν στα σπίτια τους για να δουν αν τυχόν υπάρχει ηλεκτρονική αλληλογραφία με κάποιους από τους συμφοιτητές του Βαγγέλη. Υπάρχει μια υποψία για τον 28χρονο, αν είναι ο διαχειριστής πρώτα απ' όλα αυτοί του. Αυτοί θα παραπεμφθούν, τι γίνεται με αυτούς, ας πούμε. Γιατί υπάρχει, έχει ασκηθεί και δίωξη, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, υπάρχει δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος τους για δημόσια υποκίνηση βίας και μίσους μέσω διαδικτύου από κοινού και κατά εξακολούθηση. Για πρόκληση εκτέλεση πλημελήματος ή κακουργήματος που τελείται από μέσο διαδικτύου. Άρα παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ακριβώς, και να πούμε δύο πράγματα για το πώς έγινε η έφοδος στα σπίτια τους και τι ακολούθησε και έχει σημασία. Στον 25χρονο τα πήγαν στο σπίτι του, βασικά έμεινε άφωνος, δεν το περίμενε. Το μόνο που είπε ότι παραδέχτηκε βεβαίως ότι το είχε κάνει. Οι γονείς του δείξαν το παραμικρό και μάλιστα ακολούθησε επεισόδιο μέσα στο σπίτι από ό,τι ενημερωθήκαμε. Δηλαδή ο πατέρας έπιασε το παιδί να το χτυπήσει και μπήκαν στη μέση οι αστυνομικοί. Στη Μυτιλίνη ο 28χρονος που έμενε μόνος του, όταν μπήκαν οι αστυνομικοί, επίσης έμεινε άφωνος, αλλά επίσης παραδέχτηκε τι είχε πράξει. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι. Ο 50χρονος, ο οποίος ήταν σεσημασμένος και έχει πολύ βάρη παρελθόν, έχει κάνει φυλακή 10 χρόνια. Είναι σεσημασμένος για πρόκληση θανατηφόρων σωματικών βλάβων. Αυτός αντιμετώπισε ομαλά. Του ήρθε πιο ομαλά. Του ήρθε πιο ομαλά. Γιατί ήταν του ήρθε πιο ομαλά. Αυτός κατάφερε να τους διαφύγει. Πήδηξε από. Καταρριχήθηκε από τον τέταρτο όροφο από μπαλκόνι σε μπαλκόνι και διέφυγε. Και τώρα τον κυνηγούν και για αυτό. Γιατί έχουν ανεβάσει και στο διαδίκτυο τώρα λεπτομέρειες. Στο ζούγκλα.gr πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα το μια ανάρτηση. Το ζούγκλα.gr σε μια ανάρτηση που είχε κάνει πριν από λίγη ώρα. Πήγαινε τα πράγματα λίγο παραπέρα. Σχεδιαγραφήσατε ουσιαστικά τις προσωπικότητες των δύο νεαρών. Δυστυχώς βρίσκονται πίσω από ιστολόγια που με πρόσχημα τη σάτυρα χρησιμοποιούσαν ένα ιδιαίτερα καυστικό τρόπο στις αναρτήσεις τους. Ο δε 50χρονος, πρέπει να σας πω ότι είναι πρωταγωνιστής σε μια απίστευτη ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Με θύμα μια συνάδελφο, δημοσιογράφο, που για τρία χρόνια την είχε πραγματικά είχε αυτελήσει την προσωπικότητά της όλη της στην πρωτεύουσα. Αυτά που λέμε, οι κίνδυνοι που καιροφυλαχτούν και στο διαδίκτυο, έτσι όπως και τώρα, έχουν στοχοποιήσει κάποια παιδιά, τα έχουν βάλει, ότι είναι η δράση στην ιστορία του Βαγγέλη του Γιακουμάκη και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν πουθενά. Και αυτό είναι μια άλλη μορφή βίας. Τα ακούσατε εδώ το νεαρό, είδατε και από πλευρά ψυχολογία, αν το κοιτάξει, είδε που δεν ήθελε να φύγει από το χώρο για να μην προκαλέσει, το είδατε κι εσεί οι ειδικοί. Το βήμα φοβάται πάντα. Αυτό είναι ένα κλασικό χαρακτηριστικό και αυτό λέμε ότι αυτό δείχνει ότι κάποιο παιδί υφίσταται bullying. Όταν υπάρχει φόβο, όταν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και όταν φοβάσαι. Και πολλέ φορέ τα θύματα πιστεύουν ότι κάπου φταίνε. Ακριβώς. Αυτό είναι.
το αντιμετωπίζετε και εσείς και με τα παιδιά. Είναι το συνέστημα της ενοχής που είναι πολύ δύσκολο και από αυτό πρέπει να ξεκινάμε, αυτό πρέπει να έχουμε στο νου μας, γιατί είναι συνέστημα έτσι που καθυλώνει, φτιάχνει ένα φαύλο κύκλο. Φόβος, θυμός, ντροπή και ενοχή. Ενοχή είναι το πιο δύσκολο. Έχετε και ένα βίντεο κάνει σχετικό εσείς, ε, στο Έχουμε κάνει του στη δράση του, έχει το χαμόγελο του παιδιού, το You Smile, που είναι η δράση εθελοντών μαθητών, έτσι που έχει στόχο να κινητοποιεί παιδιά, να δυναμώνει τη φωνή τους, που βοηθούν για να βοηθούν Μπορούμε άλλα παιδιά. Μπορούμε να το δούμε λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη μαρτυρία του φοιτητή. Ας έχουμε και ενδιάμεσες τέτοιες εικόνες, πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά πριν περάσουμε στη μαρτυρία την άλλη σκληρή. Μιλάνε για παιδιά που μπορεί να μην έχουν τόσο δυνατή φωνή. Τα ίδια τα παιδιά όμως. Ας αφήσουμε και τα παιδιά να μιλήσουν. Μπορούμε να το δούμε αυτό λίγο, είναι ολιγόλεπτο. Ε? Μ' ακούτε πάνω? Ναι, μπορούμε να δούμε το βιντεάκι αυτό από το χαμόγελο. Έλα ρε τρελέ, τι λέει, θα βγεις? Μπα, δεν μπορώ σήμερα, μας έβαλε ο καθηγητής μια εργασία για το bullying στην Ελλάδα και δεν ξέρω τίποτα. Τι bullying οι Αμερικανιές είναι αυτά ρε, δεν παίζει εδώ πέρα bullying, βλακίες είναι αυτά. Λογικά θα μας το έβαλε για το Γιάννη που τον έχουν ταράξει αυτές τις μέρες στο σχολείο. Σώπα μωρέ, τρώει και καμιά σφαλιάρα και κανένα πινελίκι που και που, ίσα ίσα, το φτιάχνουμε και τη μέρα. Κοίτα, πες να μπει τώρα Facebook. Ω Μιτζή, ρε πες τώρα Facebook. Τι έγινε ρε? Έχουνε βάλει την Έλενα ρε που είναι face από την τριήμερη και έχει βγάλει την μπλούζα της. Λέω. Όντως, έλα κρίμα ρε την κακομοίρα, την έχουν ταράξει 2 μήνες τώρα, τουλάχιστον να μην την ταγκάρουν. Αυτό είναι bullying. Τι bullying ρε, ίσα ίσα την κάνουμε και πιο διάσημη. Αυτή έχει πάρει περισσότερα like από εμάς. Το bullying δεν είναι πλάκα μεταξύ φίλων. Όταν κάποιος δέχεται bullying πονάει, φοβάται, ντρέπεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Αν βλέπεις κάποιον να δέχεται bullying ή δέχεσαι εσύ, κάνε τη διαφορά. Μιλά τώρα. Στο δάσκαλό σου, στο γονιό σου. Κάλεσε στην τηλεφωνική γραμμή SOS 1056, δωρεάν και ανώνυμα. Μιλά τώρα! Ήταν ένα βιντεάκι λοιπόν των παιδιών από το χαμόγελο που. Από τη δράση You Smile δίνουν το πιο σημαντικό μήνυμα και δίνουν, αν είδατε και το μήνυμα, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ κάνω πλάκα και εκφοβίζω. Που αυτό είναι η ουσία, αυτό πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά. Η πλάκα γίνεται μεταξύ φίλων έτσι και η πλάκα δεν περιλαμβάνει κανένας να πονάει. Πάντως έχετε κάνει και τη δική σας την έρευνα, έχετε μια εικόνα, έχετε στοιχεία, αυτό που μας λέγατε και πριν, και ότι η Ελλάδα είναι σε σειρά. Η Ελλάδα στην έρευνα αυτή που συμμετείχαν άλλα 6 κράτη, Λιθουανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Λετωνία, είναι τέταρτη και το ποσοστό των παιδιών που λένε ότι έχουν βιώσει, που απάντησαν μαθητές και μαθήτρες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λένε ότι έχουν βιώσει κάποια στιγμή εκφοβισμό, είναι στο 1 στα 3 ουσιαστικά, 32%. Αυτό το ποσοστό έχει σημασία να πούμε ότι συνάδει με μια έρευνα που έγινε την επόμενη σχολική χρονιά από το παρατηρητήριο που έχει ιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας για την αντιμετώπιση σχολικής βίας, που έγινε και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Και εκεί τα στοιχεία που βγήκαν το 2014 για τη δευτεροβάθμια βγάζουν το ίδιο ποσοστό, δηλαδή 1 στα 3 παιδιά έχει βιώσει κάποια στιγμή σχολικό εκφοβισμό. Και ενδιαφέρον είναι να πούμε, γιατί δίνει και, φωτίζει και τον άλλο κεντρικό ρόλο σε αυτό το φαινόμενο του εκφοβισμού, ότι στη δικιά μας έρευνα βγήκε ότι 1 στα 2 παιδιά έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι το παιδί που παρατηρεί, ο μαθητής ή μαθήτρια που παρατηρεί. Θα τα πούμε όλα αυτά λοιπόν. Θέλω φίλοι μου, όχι, με πιέζουν από πάνω γιατί πρέπει, γιατί αλλιώς δεν θα προλάβω. Πρέπει να ακούσουμε το φοιτητή. Το φοιτητή που ζει στο εξωτερικό, που βοήθησε το Βαγγέλη στη δύσκολη αυτή φάση και που είναι το παιδί που άνοιξε την πόρτα και είπε στους υπεύθυνους ότι κοιτάξτε τι τραβάει ο Βαγγέλης και τι του απάντησε ο Βαγγέλης και τι λέει σήμερα. Δεν θέλω να πω τίποτα εγώ, ακούστε τον. Φοιτητής στη σχολή το έτος 2012-2014. Μία χρονιά ήσασταν μαζί με τον Βαγγέλη. Βέβαια. Ήμουνα το άτομο που ειδοποίησε και την και τον κύριο Μάτζερ για το τι γινόταν στο Βαγγέλη και μετά τον αλλάξανε δωμάτιο. Η είναι της υπεύθυνη της ευθείας.
Α, υπεύθυνη εστίας. Εγώ ίδιος κατέβηκα κάτω με το που έμαθα το τι γινόταν στο Βαγγέλη, γιατί όλα αυτά φροντίζαν να τα κάνουν μέσα στα δωμάτια κλειδωμένη, και όταν έμαθα το τι γινόταν πήγα και ειδοποίησα και την κυρία, όπου μετά η ίδια με οδήγησε στον κύριο Μάτζαρη. Τι γινόταν στο Βαγγέλη? Το τι του κάνανε. Από ξύλο μέχρι και σε ντουλάπια τον κλειδώνανε στο πιο ψηλό ντουλάπι και του λέγανε ότι δεν το ανοίγουν την πόρτα μέχρι να τραγουδήσει. Δηλαδή, πράγματα όταν λέμε εσχρά, εσχρά. Η συμπεριφορά του Βαγγέλη όταν τον πρωτογνώρισα στη σχολή ήταν πολύ πιο λαμπερή από ό,τι έγινε προχωρώντας τη σχολική χρονιά. Παλικάρι, ενώ είχε τις δυνατότητες να διαβάζει, δεν μπορούσε ούτε να διαβάζει ούτε να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Σας είχε μιλήσει ποτέ ο ίδιος ο Βαγγέλης για αυτά που γίνονταν? Οι τελευταίες κουβέντες που είπαμε με τον Βαγγέλη ήταν στο τελείωμα της χρονιάς, όπου γύρισε και μου είπε ευχαριστώ, και αυτό που έκανε δεν το κάνει ούτε αδερφός ή αδερφό. Το παλικάρι έκλαιγε για βοήθεια, αλλά δεν είχε τη δύναμη να το πει με το στόμα. Τον άλλο μήνα γυρίζω Ελλάδα, γιατί πρέπει όλα αυτά να υποθούν, γιατί ακόμα και τώρα το παιδί υποφέρει. Γιατί ο Βαγγέλης δεν μιλούσε στους γονείς, στους καθηγητές του ή στον διευθυντή, να μιλήσει ο ίδιος? Ήταν ένας ευγενικός χαρακτήρας. Ούτε ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα ούτε στη σχολή, ούτε στους γονείς του, ούτε ακόμα και σε αυτά τα. Άλλο δημιουργώ προβλήματα και άλλο όμως προστατεύω τη ζωή μου. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζω αυτό το έτος το πόσο χειροτέρεψαν τα πράγματα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι από τον καιρό που έγινε η αλλαγή στο δωμάτιο τον αφήσανε, και από ό,τι έμαθα πάλι μετά τις εκλογές, με το νέο έτος. Πίστευε ότι αν ήταν μαζί τους δεν θα τον πειράζαν. Προσπαθούσε να ταιριάξει την παρέα τους, μήπως και τελικά τον αφήνανε ήσυχο. Εδώ ακόμα και ένα άλλο από τα παιδιά που είναι μέσα στην κλίκα αυτή, ξεκινήσανε και τον πειράζανε στην αρχή, μετά από λίγο αφομοιώθηκε μέσα στην παρέα τους και σταματήσανε να τον πειράζουν. Και ο Βαγγέλης πιθανόν να το είδε σαν μια διέξοδο. Πώς έμαθες εσύ για αυτά τα περιστατικά, ώστε να κινητοποιηθείς και να πας να ενημερώσεις τους υπεύθυνους της σχολής? Εγώ το έμαθα από έναν άλλο κριτικό, ένα πολύ καλό παιδί που ήταν μαζί τους. Ο έτυχε να βρεθεί μπροστά σε περιστατικά. Αλλά το παιδί δεν ήθελε, επειδή ξέρει τι άνθρωποι είναι, δεν ήθελε καν να αναθετηθεί. Και το είπε σε μένα. Ένα χαρακτηριστικό που μου είχε πει ήταν αυτό με την ντουλάπα. Ότι τον είχαν βάλει μέσα στην ντουλάπα και του λέγανε ότι αν δεν κάνει, επειδή είναι τζουκιμπόξ, αν δεν τραγουδήσει, δεν το ανοίγουν να βγει έξω. Θεωρούσαμε το να το χτυπάνε ένα αστείο. Έτυχε πολλές φορές να το χτυπήσουν γελώντας, λέγοντας ότι κάνουν πλάκα. Ένα χαρακτηριστικό που είχα δει ήταν αυτό με την τουαλέτα. Ότι έμπαινε το παιδί να κάνει μπάνιο και του κλείνανε το νερό. Εγώ είδα το Βαγγέλη, το πρωτογνώρισα όταν μπήκε στη σχολή. Μετά από λίγο καιρό το παιδί δεν φαινόταν καλό. Φαινόταν δηλαδή ότι είχε πέσει, στο συγκεκριμένο σχολείο είχε πέσει πολύ βαρύ.
Να σε ρωτήσω για κάτι συγκεκριμένο που μας έχουν μεταφέρει. Μας είπαν λοιπόν ότι το Μάρτιο του 2014 γίναν κάποια επεισόδια στη σχολή που τα προκάλεσε ο και έκανε μάλιστα και πάρα πολλές ζημιές, φθορές στη σχολή. Το ξέρεις εσύ αυτό, πρέπει να ήσουν εκεί τότε. Μια και δυο, πολλές φορές είχαν φασαρεί. Και δεν ήταν μόνο ήταν ολόκληρη παρέα τους. Από τους συμμαθητές μου που τον πειράζανε ήταν ο και ο και από το πρώτο έτος, από τους συμμαθητές του ήταν ο το παιδί που σας λέει ήταν το παιδί που ξεκινήσανε να κάνουν πλάκα σε αυτό, αλλά όταν ξεκίνησε και αυτός να πειράζει το Βαγγελάκι, αφομοιώθηκε από την παρέα τους. Έγινε δικός τους. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό που μου είχε πει η όταν το ανέφερα αυτό. Μου λέει, είδε πολλές φορές εκδορές στα χέρια του, αλλά νόμιζε ότι ήταν από παιχνίδια που κάνουν με τους άλλους. Και τους έκανε εντύπωση το ότι είχαν πέσει οι αποδόσεις του Βαγγέλη. Και τους το είχα αναφέρει τότε. Τους λέμε, αυτό που περνάει το παιδί είναι λογικό. Πού να βρει άλλο να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Αφού τις έκανε εντύπωση, δεν τον κάλεσε ποτέ να τον ρωτήσει. Το θέμα είναι ότι και να τον καλούσαν δεν θα λέγε κάτι ο Βαγγέλης. Δεν θα λέγε. Μόνο και μόνο για αυτό που σας είπα. Για να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε κανένα. Με το που έγινε αυτό άρχισα να ρωτάω τι ακριβώς γίνεται, τι γινόταν, γιατί έφυγε. Έμαθα ότι είχαν ξαναρχίσει πάλι τα ίδια. Σου είχαν πει ότι είχε ξαναεμφανιστεί στη σχολή για λίγο. Αυτό το γνωρίζω, ναι, ότι είχε πάει. Και ότι τον έδιωξε δύο φορές ο Μάντζαρης. Να καταλάβετε κάτι, ότι ο Μάντζαρης, ναι μεν φταίει ο άνθρωπος, αλλά ήταν ένας ανειδίκευτος, μη γνώση στο αντικειμένο, στον οποίο έπεσε ένα βαρύ φορτίο και όταν ζήτησε βοήθεια δεν του δόθηκε βοήθεια. Δύο φορές κατέβασε συγκεκριμένα άτομα για να τα διώξει και τις δύο φορές αναγκάστηκε να του γυρίσει πίσω. Το πρώτο έτος που ήμασταν σε μια κατάσταση μέσης που ήταν, πιάσανε και ξύλωσαν όλα τα δέντρα του δρόμου. Γυρνώντας από το μαγαζί που πίνανε, πιάσανε και ξύλωσαν όλα τα δέντρα. Και ενώ παρενέβη ο Δήμος και έκανε αναφορά στον κύριο Μάντζαρη, δεν έγινε κάτι παραπάνω από το να πληρώσουν και να φυτέψουν τα δέντρα. Εδώ εμένα πρώτο έτος που ήμουνα, 30 χρόνων άνθρωπος, γύρισαμε και με απειλήσανε. Γιατί σε μια κατάσταση που διαβάζαμε για ένα διαγώνισμα και κάνανε φασαρία. Και πήγα και φώναξε το φύλακα. Από εκείνη την ημέρα και μετά αρχίσανε, όποτε με βλέπανε με λέγανε Ρουφιάνο, και σε μια δόση ο με φωνάζει και μου λέει, το ξέρεις μου λέει ότι αυτά ξεκινάνε κριτικές βεντέτες σε εμάς εκεί κάτω. Του λέει και τι δεν σου λέω να κάνω. Να ακόμα να του λέω να παίζαμε μπουνιές. Και καλά να ήσουν μόνος. Θα ήσουν μόνος, όχι απλά ακόμα το λιμάζι. Μου λέει, το ξέρεις ότι μπορούμε να σε πιάσουμε ξεκινά να σου σπάσουμε στο ξύλο. Του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, όπως εσύ μπορεί να με σπάσει το ξύλο, έτσι και εγώ του λέω μπορώ να κινηθώ στον νόμο και στη δικαιοσύνη για να σας χώσουν μέσα. Δεν μιλάς του λέω σε κανένα παιδαρέλι και από τότε σταματήσαν. Τώρα που είσαι μακριά και άκουσες όλο αυτό που έγινε, καταρχήν με την εξαφάνιση και βέβαια με την τραγική εξέλιξη που είχε την Κυριακή, τι σκέφτηκες? Εγώ κανόνισα, έχω ήδη επικοινωνήσει με τον αστυνομικό διευθυντή. Δεν έπρεπε να πάω στο Μάντζαρη εκείνη τη χρονιά. Έπρεπε να πάω κατευθείαν στην αστυνομία. Και αυτό εμένα με βαραίνει. Αυτό που έγινε είναι ένα τεράστιο έγκλημα και εμένα με έχει προσβάλει πάρα πολύ. Γιατί ήμουνα στη δυσκολία αυτή και δυστυχώς τώρα ντρέπομαι να το λέω. Ο Βαγγελάκης ήταν ένα αρνί που μπήκε μέσα σε μια γέλη λίπο. Μες στο κημητήρι, αχ πίκρη βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί. Κι ούτε να I'm
έχει κοιμηθεί. Το διάλειμμα κόλλησε ουσιαστικά, φίλη μου, στο βίντεο που προηγήθηκε, το οποίο ήταν όντως σοκαριστικό, από τον φοιτητή τον τότε που έζησε το Βαγγέλη, είδε τι περνούσε. Ο ίδιος ο Βαγγέλης τον ευχαρίστησε γιατί τίποτε ο αδερφός δεν το έκανε αυτό. Τα ακούσατε. Ιδιαίτερα σοκαριστικά. Ήταν τόσο παραστατικός ο νέος αυτός για το τι περνούσε, για το ότι πώς όταν ο ίδιος αντέδρασε. Ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τους άλλους. Και όταν αντέδρασε σε αυτή την ομάδα τη σκληρή και του είπε ότι εγώ θέλω να διαβάσω. Πήγαν τον Σύζυγο στον τοίχο και του είπε: αντέδρασε, έκανε κάτι και σταμάτησαν. Αλλά πόσα είπε εκεί. Ότι το χτυπούσαν, ότι ξύρωναν δέντρα, τα δέντρα του Δήμου, ότι αντέδρασε ο Δήμος, ότι προκαλούσαν ζημιές, προκαλούσαν φθορές, έκαναν εκείνο, έκαναν τ' άλλο. Και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει: για μισό λεπτό, ελάτε εσείς κύριοι γονείς εδώ, τα παιδιά σας δεν είναι αγγελούδια. Θα έλεγα την κουβέντα την, αλλά δεν επιτρέπεται γιατί είμαι στον αέρα και παίρνει μπιπ. Και εδώ στον αέρα δεν παίρνει μπιπ, στα βίντεο μπαίνουν. Λοιπόν, πάρτε τα και πηγαίνετε τα εκεί ή πηγαίνετε τα σε κανένα ψυχολόγο να τα συνεφέρει ή κάντε κάτι, γιατί αυτά μείνουν εδώ, θα ξυλώσουν όλη τη σχολή και θα σκοτώσουν όλα τα παιδιά. Να αντιδράσει κάποιος, να δει τον κίνδυνο, όχι να τον καλύψει αυτό που φωνάζουμε συνέχεια. Πόσες μαρτυρίες λοιπόν, τόσα και τόσα γινόντουσαν εκεί μέσα. Και δεν αντέδρασε κανείς. Το ακούσαμε από τον ίδιο, ότι ενημέρωσε την τάδε κυρία, δεν είπαμε το όνομά της, και το διευθυντή. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν. Τι θα έπρεπε να φέρουν αντιμέτωπο το μάρτυρα με τους ίδιους να τα πει μπροστά τους. Θα τρελαθώ. Εντάξει, αυτό γιατί κάποιος μου το είπε και αυτό. Παναγία μου, θα τρελαθώ. Λιγάκι χοντρό αυτό. Δεν είναι. Σαν να τον εκθέτω και σε κίνδυνο. Έτσι. Λοιπόν, γινόντουσαν όλα αυτά. Και φανταστείτε πώς το παιδί το καημένο ήθελε να ζητήσει βοήθεια και δεν τολμούσε. Θα είχε ψηλόγους, δεν τολμούσε να το κάνει. Και του είπε ότι ο αδερφός δεν το έκανε αυτό. Άρα ζητούσε τη βοήθεια. Ήθελε να μιλήσει, δεν μπορούσε να το κάνει κάπου. Αλλά αυτό είναι ανοίγει άλλο κεφάλαιο βέβαια, έτσι. Αλλά δεν θέλω να το συζητήσουμε τώρα. Όταν ένα παιδί βλέπουμε αν έχει ανάγκη να μιλήσει, πρέπει να ανοίξουμε την ψυχή του. Κρατάμε εμείς το κλειδί στα χέρια μας. Μην πω περισσότερα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελες να μου πεις, ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι και το άλλο κεφάλαιο, αυτό που είπατε και εσείς ότι ανοίγει, είναι και ένα άλλο κεφάλαιο. Γιατί μιλάμε τόσο καιρό και τις τελευταίες μέρες για το σχολικό εκφοβισμό. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και οι δάσκαλοι και οι διευθυντές πρέπει να εκπαιδευτούν. Εμείς ως φορέας στα σεμινάρια που κάνουμε με τους γονείς και με τους εκπαιδευτικούς, το πρώτο πράγμα που λέμε και το πρώτο πράγμα που είναι ο νόμος στο σχολικό εκφοβισμό είναι αναγνωρίστε ότι ο σχολικός εκφοβισμός υπάρχει και όταν επαναλαμβάνεται, ναι, ότι υπάρχει ο σχολικός, με τον που, αναγνωρίστε με τον ότι υπάρχει σχολικός εκφοβισμός και πείτε ότι δεν θα τον ανεχτείτε. No tolerance. Αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει κάποιος να κάνει για να αντιμετωπίσει σωστά το σχολικό εκφοβισμό. Καμία ανοχή. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε στην περίπτωση του. Ξέρεις κάτι, και εμείς οι γονείς θέλουμε πάρα πολύ. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί πάνε και οι γονείς στους καθηγητές μου, πόσους καθηγητές έτσι και φίλους και μιλάμε, και σου λέει ο ένας δεν θέλει να παραδεχθεί ότι ο γιος του είναι ο Νταΐς ή η κόρη του είναι, θα έλεγα τι, ούτε ότι το παιδί του είναι θύμα. Και κοιτάει πώς θα το καλύψει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα. Εδώ μπούλικ γίνεται και στους ίδιους εκπαιδευτικούς. Έτσι, σε πόσα σχολεία γίνονται τόσα και τόσα. Και τα ξέρουμε οι δημοσιογράφοι που έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ. Ξέρουμε τι έχει συμβεί και σε μεγάλα σχολεία. Πολλά που έχουν καλυφθεί. Λοιπόν, γίνεται γιατί και οι ίδιοι οι καθηγητές δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι πρέπει όλοι να το βλέπουν το πρόβλημα. Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι φίλοι, οι μαθητές να μιλάμε. Είναι για όλους το θέμα. Είναι το πιο σημαντικό να μιλάμε και επίσης σε ένα μέτρο το οποίο έχει γίνει σε πάρα πολλά σχολεία στο εξωτερικό είναι ότι βάζουν και τα ίδια τα παιδιά να επιβλέπουν τα άλλα παιδιά. Αυτό εδώ πέρα και τιμωρία, παιδιά. Να νιώσει ένα παιδί ότι είναι την τιμωρία. Όταν είναι ανήλικο, ξέρουμε ότι τιμωρούνται με πλημέλημα βέβαια οι γονείς του. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι δεν είναι. Και στον Άλεξ, ας πούμε, στην υπόθεση του Άλεξ, τα παιδιά που είχαν εμπλακεί, είχαμε κάποιες ποινές. Σε βαθμό, για τους γονείς. Επειδή ήταν ανήλικο. Και, ναι, επειδή ήταν ανήλικο, το λέω. Για τους κηδεμόνες. Δεν πρέπει να ξέρει ότι το παιδί θα έχει την τιμωρία. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Δηλαδή, πώς θα γίνει έτσι ανεξέλεγκτα όλα. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα. Δεν θα πρέπει και το Υπουργείο Παιδείας παράλληλα να δει κάποια μέτρα, όπως τώρα τα βλέπει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και προσπαθεί να βρει. Να καλύψει το νομοθετικό κενό, αλλά αυτό θα γίνει μελλοντικά. Και το Υπουργείο Παιδείας να λάβει κάποια δραστηριότητα. Καταρχήν μέσα. Πρέπει να εκπαιδεύσει τους ίδιους τους δασκάλους. Πώς να αντιδράνε. Εσύ, Παύλο, για πες μου, και εκεί στο χαμόγελο παιδιού που έρχεσαι σε επαφή με τους γονείς, τα αντιμετωπίζουν οι γονείς. Λοιπόν, θέλουν να τα αναγνωρίσουν, να το δουν κατάματα το πρόβλημα ή να το καλύψουν. Να σας πω, εμείς
πραγματοποιούμε και από εκεί έρχεται πολλή εμπειρία. Παρεμβάσεις πρόληψης κάθε μέρα στα σχολεία, πρωί στους μαθητές, μεσημέρι στους δασκάλους, το απόγευμα στους γονείς. Το θέμα είναι ότι είναι λίγο, πρέπει να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, γιατί υπάρχει αρκετή θολούρα, όπως είπατε, και μπερδεύεται ο εκφοβισμός με οποιαδήποτε διένεξη μέσα στη σχολική αυλή. Δεν είναι κάθε καυγάς μεταξύ παιδιών εκφοβισμός. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει την ανισορροπία δύναμης, την διάρκεια και την πρόθεση, έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά. Τώρα, έχει πολύ σημασία, είπε μια πολύ ωραία φράση πριν ο μάρτυρας, ότι πώς ένα μπήκε ναρνάκι στην αγέλη των λύκων. Έχει πολύ νόημα να δούμε, θα πούμε εμείς έτσι ως ψυχολόγοι, πώς μετατρέπεται ένας άνθρωπος σε λύκο. Αυτό πρέπει να δούμε. Γιατί όταν μιλάμε για μικρές ηλικίες, θέλει και πολύ προσοχή στο δημοτικό, ας πούμε. Είναι πολύ τραβηγμένο να μιλήσουμε για λύκους, να μιλήσουμε για δράστες, με τέτοιους όρους. Πρέπει να δούμε πώς συμβαίνει αυτό. Και η έρευνα και η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα παιδί εκφοβίζει. Όταν θέλει να τραβάει συνέχεια την προσοχή, συνέχεια, που σημαίνει ότι του λείπει προσοχή στο σπίτι του, και γι' αυτό μπορεί να συμβαίνουν λόγοι που έχουν να κάνουν με βία, που έχουν να κάνουν με πολλές δυσκολίες, έτσι. Είναι ένα παιδί που δεν έχει όρια και κανόνες και είναι ένα παιδί που έχει μειωμένη συνέστηση. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να πάω και στο βίντεο για αυτό τώρα. Μασόκαρε ο φοιτητής και να το συζητήσουμε. Αυτά που είπε τα έδωσε όλα. Δηλαδή έδωσε όλη την εικόνα. Αλλά πρέπει να πάω, με πιέζουν και να τα ξαναπούμε. Φίλοι μου, θέλω να δούμε, γιατί μας το ζητάτε όλοι, το πώς το τούνελ έφτασε εκεί στα Γιάννενα και απεγκλωβίστηκε. Έβγαλε την έρευνα από ένα σημείο, γιατί έλεγαν τότε όλοι, και θυμάμαι που μίλαγα και με αστυνομικούς που έλεγαν, ο οδηγός του λεωφορείου το είπε. Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν πέφτει έξω. Πήρε το παιδί με το λεωφορείο και απομακρύνθηκε από την πόλη. Πήγε στο κέντρο και απομακρύνθηκε. Ερχόταν άλλος και έλεγε: εγώ είμαι σίγουρος 100%. Ήρθε και πήρε την τυρόπιτα και μου είπε: τι θα φάμε σήμερα, μάλιστα. Άλλος έλεγε: μα πήρε και σουβλάκι, μάλιστα. Είχαν όλοι σε αυτό το φαύλο κύκλο να λένε: ο ένας, μην τα ξαναλέω. Και πήγαμε εκεί και κάναμε κάτι πολύ απλό. Κάναμε την αναπαράσταση με τον οδηγό. Γιατί οι μάρτυρες έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές έχουν δει γεγονότα, μπερδεύουν όμως τις μέρες, μπερδεύουν τις ώρες, μπερδεύουν τα πρόσωπα. Και πρέπει να δίνουμε έμφαση, και το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι συμβαίνει αυτό. Και πρέπει οι μάρτυρες να συνδέουμε τις μαρτυρίες με πραγματικά γεγονότα που έχουν γίνει, για να λέμε αν είναι αξιόπιστοι ή όχι, για να το βλέπουμε. Κάναμε λοιπόν την αναπαράσταση με το λεωφορείο και διαπιστώσαμε ότι δεν είχε πάρει το Βαγγέλη, είχε πάρει το συγκάτοικό του οδηγός. Πήγα εγώ και βρήκα τον άνθρωπο στο τυροπιτάδικο και του λέω: το συνδέεις με κάτι το γεγονός αυτό? Όχι, μου λέει, είμαι 100% σίγουρος. Στον άλλον, καρέ, καρέ. Και έτσι βγήκε η εικόνα. Όλοι έψαχναν γύρω, είχαν οργώσει. Και εμείς ακούγαμε μαρτυρίες, αν υπάρχει κάπου να τις ψάξουμε, αλλά βλέπαμε ότι δεν πρέπει να φύγουμε γύρω από τη σχολή, γύρω από τον περιβάλλοντα χώρο, με μεθοδική έρευνα. Για να μην τα λέω εγώ, ακολουθήστε μας λοιπόν όταν πήγαμε στα Γιάννενα, να τα δείτε. Έχει υπόγεια εδώ. Ένα υπόγειο εδώ πέρα το ανοίξαμε και δεν έχει τίποτα. Είναι ένας μικρός χώρος με μια δεξαμενή πετρελαίου μέσα. Δεν έχει κάτι άλλο. Τη δεξαμενή της πέρα, ναι. Δεν αφήσαμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Λέω ότι στο Βαγγέλη μου, αν ακούει, αν βλέπει, ότι είμαι περήφανος γι' αυτό. Να μην φοβάται και να μην τρέπεται, Βαγγέλη μου, ακούς? Επικοινώνησε μαζί μας. Τα αδέρφια του το ίδιο και αυτά. Περιμένουν με αγωνία κάθε μέρα. Παίρνουν τηλέφωνο και περιμένουν να ακούσουν κάτι. Μια Κρήτη ολόκληρη ανθρώπιση περιμένει, μια Κρήτη. Στάση σταμάτησα, αλλά
Τώρα στον 3 παρα 10 ήταν ή στον 4:25 στο άλλο δρομολόγιο που έχει ξανά αυτό το συγκεκριμένο λεωφορείο. Ναι. Έτσι, αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και σταμάτησε και πήρα δύο παιδιά. Χωρίς τον μπουφάν, χωρίς το φούτερ, πώς ήταν. Το φούτερ, αυτό το φούτερ που είχε το μπλε με το, την επιγραφή που ήταν χαρακτηριστικό το Ιτάλια. Γι' αυτό και με κατευθείαν μόλις το είδα μετά, λέω αυτό το παιδί το πήρα εγώ στο αυτοκίνητο. Αλλά αυτό το έχω θυμηθεί κατά μέσο. Mm. Και ψηλό παιδί. Ψηλό παιδί. Θέλω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ορίστε. Και παίζει ρόλο να το θυμηθείς. Αν μπορώ. Το λεωφορείο που πήρες εσύ έφυγε στην Παρασκευή 4:20 για την ακρίβεια. 4:20. Και 25, ναι, κάπου εκεί ήταν. Πρέπει μάλλον σε έναν άειδο οδηγός και να μπερδεύτηκε όταν αναπαγγέλλεις. 4:20 σίγουρα πήρε με. Αυτό είναι. Έχει κάτι, είναι μόνο αυτή. Πότε έγινε αυτό? 6 Φεβρουαρίου. Παρασκευή. Από την ώρα που βλέπει το δρόμο είναι αυτή. Ναι. Από μέσα που βλέπει ακριβώς απέναντι το δρόμο. Βλέπουμε λοιπόν τον νεαρό να περνά, τον καταγράφει η κάμερα. Οι γονείς αναγνωρίζουν ότι είναι ο Βαγγέλης από το χαρακτηριστικό βάδισμα. Βέβαια βγάζει και μια ένταση εδώ, τον βλέπετε. Και κάνει και το αριστερό χέρι από την αδερφή, το κουνάει κάπως που δείχνει έναν εκνευρισμό και προχωράει. 2:55 αυτό με κατεύθυνση προς τα Γιάννενα. Δεν τον δείχνει μετά η κάμερα αυτή και καμία άλλη κάμερα να επιστρέφει από αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Κάποιοι στη σχολή αμφισβήτησαν ότι μπορεί να είναι καθηγητές κλπ, ότι μπορεί να είναι ο Βαγγέλης. Περπατούσατε εσείς εκεί στην περιοχή? Την Παρασκευή, ναι. Την Παρασκευή, την ημέρα της εξαφάνισης λέμε. Ναι, ναι. Παρατήρησατε τώρα με τη φίλη σας? Σχολιάσαμε την μπλούζα. Δεν θυμόμαστε το παιδί, απλώς κάναμε λόγο, ένας νεαρός μόνος του, και κάναμε λόγο για το Ιτάλια. Και αν δεν ήταν το Ιτάλια, δεν θα ήξερα ότι ήταν και το παιδί. Είναι ο πεζόδρομος που είναι στη μήνη κάτω, που περπατάνε και πούν τα γυφυράκια. Σε αυτό που περπατάει, που πάμε για περπάτημα, δεν περνάνε ούτε αυτοκίνητα τίποτα. Και ήταν κοντά στην τελευταία γέφυρα. Παραλίμνια λοιπόν. Στο Παραλίμνια, ναι, κάτω. Κάτω από τη σχολή που περνάει αυτός ο δρόμος. Εμείς ήρθαμε πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί. Αυτό είχε κατεύθυνση προς την Κατσικά. Εμείς είχαμε τελειώσει τη διαδρομή και γυρνούσαμε προς Γιάννενα. Από Κατσικά, το γήπεδο της Ανατολής προς το... Ναι, πήγαινε προς Κατσικά. Γεια σου παιδιά. Τι γίνεται? Καλά. Να κάτσω. Επιτρέπετε? Πώς θα πάτε? Καλά όλα. Ναι. Εσείς είστε τα παιδιά από την Κρήτη, παρέα. Γιατί έγινε αυτή η ιστορία όμως, για ένα συμπατριώτη σας, ένα παιδί, ρε γαμό. Ποια ιστορία? Είσαι ο... Καταρχάς, έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα ότι και καλά περάζει με το παιδί και τέτοια πράγματα. Ναι. Εμείς προσωπικά τα είχαμε πολύ καλά με το παιδί, δεν γίναμε καμία σχέση. Είσαστε όλοι συμπατριώτες από το Ρέθυμνο ή από και από Ηράκλειο? Και από Ηράκλειο και από Παλιά. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα στις τηλεόρασεις. Για τον αγώνα μου που κάναμε τη σήμερα, το κάλυψε το παιδί, δεν ακούστηκε. Ναι, θέλω να. Εσείς πήγατε το βράδυ και ψάχνατε όλοι εκεί παντού? Ναι, τρεις μέρες δεν κοιμηθήκαμε καθόλου να ψάχνουμε για το παιδί. Πού ψάχνατε, μέσα στη σχολή? Γιατί δεν ήταν απλά ότι χάθηκε.
Χωριστήκατε σε ομάδες δηλαδή και ψάχνατε παντού σε όλους τους χώρους. Δεν ήταν απλά ότι χάθηκε ένα παιδί από τη σχολή. Χάθηκε ένα φίλο μας, ένα δικό μας παιδί. Από ό,τι κατάλαβα, ο Βαγγέλης πρέπει να ήταν πολύ χαμηλών τόνων. Αγαπός ήταν καλό παιδί, δεν είχε το κακό στο μυαλό. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι τα κάναμε τα πιέρατα που λένε. Ναι, δηλαδή τι. Τα πιέρατα που παρουσιάζει. Ακούστε ότι έχουμε μια δρομοκρατική οργάνωση. Ότι πειράζουν τα παιδιά. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα. Κάτι τέτοιο. Να σα πω αυτό που λένε ότι τώρα τι εκλογέ τον δέσατε στην καρέκλα. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Αυτά είναι ψώματα. Κάνω γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην το ξέρει ο διευθυντής. Ο διευθυντής δεν είναι άνθρωπος που το άφηνε να περάσει έτσι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη βία στους χώρους μάθησης, έτσι. Γιατί θα μπορούσε και κάποιος από εσάς να είναι θύμα ή να γίνει κάτι άλλο. Τώρα μας έχουν εμάς όλα τα κανάλια ότι είμαστε κριτικοί και εμείς έχουμε τώρα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή τώρα πάμε στην καφετέρια και μας εξανοίγουν όλοι οι άνθρωποι έτσι όπως είμαστε, είδανε το χάρο μπροστά, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει. Δηλαδή τι γινόταν, κάτι για πλάκα και πήρε διαστάσεις τέτοιες, τι ακριβώς είχε γίνει. Γινόταν όπως, κάτι για πλάκα, τι ακριβώς έγινε. Όπως με όλα τα παιδιά, έτσι με το Βαγγέλη κάναμε πλάκες. Και εμένα, και με εμένα κάναμε πλάκα. Και παιδιά, όταν λέμε πλάκα, όταν λέμε πλάκα, έτσι, όταν διευκρινίζουμε, τι εννοείται πλάκα. Αυτό παράδειγμα που του κλείνανε το νερό. Αυτό θα κάνουν κάποια ψώνια τώρα της παρέας. Δεν είναι αυτά. Και αυτούς γελούς, και αυτούς μας είχε στο νερό. Τον πετάγατε από τη σκάλα, τον είχε πετάξει κάποιος από σκάλα, ποτέ είχε γίνει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα γίνεται μόνο για φόνο. Μετά δεν ξέρεις πώς θα σου βγει μετά. Αυτή είναι η ιστορία. Αρνούμαστε κατηγορηματικά και άλλα πράγματα. Γιατί άλλαξε δωμάτιο μετά, γιατί τι τον ενοχλούσε και άλλαξε δωμάτιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο άλλαξε δωμάτιο. Ήθελε να αλλάξει δωμάτιο. Ο καθένας μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτές τις μέρες έγινε κάτι, γιατί έρθει ο με τον οποίο είχε μία σύγκρουση από παλιά. Μόρα που είχε αυτό που την Τρίτη. Την Τρίτη είχε έρθει, ναι. Ναι, και ήμουν στο λεωφορείο μέσα. Α, ήσουν και εσύ. Ναι, ήμουν στο λεωφορείο. Δεν έγινε κάτι. Μάλωσαν, αντάλλαξαν βαριές κουβέντες. Δώσαν και τα χέρια. Ναι. Τι κάνεις καλά, που πάει το τεροπονείο σχετικά από όλα αυτά, δουλειά αυτά. Μπήκανε μέσα, πήγε ο καθένας στον δρόμο. Το παιδί ήθελα να πάει φαντάζομαι. Τότε γιατί λένε ότι μετά τη συνάντηση με τον άλλαξε και άρχισε να βαραίνει και την έκανε. Τα πρώτα δεν ξέρουν πώς το λέει. Να σου πω, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό του να φύγει τώρα και να πάει να αυτοκτονήσει να κάνει τώρα. Το συγκεκριμένο βέβαια παιδί, αγαπούσε τον εαυτό του. Ναι. Κάπνιζε, δηλαδή ήταν προσεκτικός άνθρωπος. Αλλά από την άλλη... Στην τραπεζαρία έγινε καμιά παρεξήγηση το μεσημέρι εκείνο που ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Καμία που είναι ακριβώ δεν σκεφτάζει τι καλό ήταν. Και πάλι όμω κάναμε εδώ την πλάκα μα στο καλαμπούρι και άλλα παιδιά τα πήγαν καλά στι λαμπού. Και γελούσαμε όλοι μαζί και αυτό. Α, ήσασταν μαζί το μεσημέρι. Ναι, φάγαμε. Τρώγατε μαζί εδώ. Ναι, εδώ φάγαμε το μεσημέρι. Και μετά δεν ξέρουμε τώρα δεν το είδαμε που λένε πω έφυγε την ώρα που έφυγε ύστερα. Δεν είδαμε εμεί την τελευταία φορά τον είδαμε εμεί εδώ στο βαϊ που τρώγαμε. Εσείς μετά πήγατε για ύπνο ή πήγατε πόλη. Όχι, πήγαμε για καφέ. Για καφέ, στην πόλη. Οι υπόλοιποι τσιμηθήκαμε. Εσείς πήγατε για ύπνο και εσείς πήγατε για καφέ. Τον είδατε στην, να παίρνει λεωφορείο και να πηγαίνει στην πόλη που λένε. Με ποιο λεωφορείο πήγατε. Όχι, εδώ στο τεφικά. Α, εδώ. Κοντά, τα πόλη. Συνήθιζε να βγαίνει, να πηγαίνει πόλη και να μην φοράει μπουφάν. Να βγαίνει μόνο με το φούτερ σε κρύο και να... Ε, όχι, με το ίδιο κρύο, δε, αυτό συνέχεια μπορούσε να μην φοράει.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Απλώς ήθελα να σου πω δύο λόγια, γιατί ακούγονται πολλά για τη Σούλη. Εγώ το πρώτο που θέλω είναι να βρείτε το παιδί. Ο Βαγγέλης πόσο καιρό έμεινε εδώ, σε αυτό το δωμάτιο? Έμεινε από πέρσι τέτοια εποχή περίπου. Ήταν παιδί ήσυχο που το άρεσε το διάβασμα, ήθελε να ξεκουράζεται, ή ήταν παιδί που ήθελε τη διασκέδαση και έβγαινε? Όχι, δεν διασκέδαζε και πολύ. Απλά εντάξει, κάθεται εδώ στο δωμάτιο, διάβαζε. Και γενικά δεν έβγαινε και πάρα πολύ. Ναι. Πάνω με τα παιδιά που πήγαινε, ξέρω εγώ, και για καφέ εδώ κοντά. Εκείνη την ημέρα, από ό,τι είδα το μεσημέρι, είχε φάει και με την παρέα των συμπατριωτών του στην τραπεζαρία. Ναι, ναι, καθόταν μαζί στην τραπεζαρία. Εσύ δεν είχες κατέβει, Όχι, εγώ δεν είχα κατέβει, όχι. Εγώ όταν βγήκα από εδώ, ήταν στο δωμάτιο του αυτός και πέρασα εγώ και μου λέει, είδα γίνεται, μου λέει, εγώ καλά. Και μπαίνει πάλι στο δωμάτιο. Δεν τα βγήκαμε στο δωμάτιο. Τι ώρα περίπου θυμάσαι? Όταν βγήκαμε από το βαρύ, όταν τελειώσαμε. Δύο, ναι. Δύο παρά. Μετά βγήκα εγώ πάνω, τελευταία φορά που τον είδα εγώ προσωπικά. Και όλοι άλλοι. Εδώ ήρθε μετά το φαγητό, δηλαδή γύρω στις 2 παρά 20 και πήγε κατευθείαν τουαλέτα. Θυμάσαι αν μετά το φαγητό πανέβηκε πάνω ο Γέλης? Εάν ήρθε και ένας κριτικός ο... Όχι, όχι, εντελώς μόνος του ανέβηκε, μόνος του. Άκουσες μετά που βγήκε η κουβέντα έξω στο διάδρομο? Όχι, 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 δεν άκουσα τίποτα. Και τα πράγματα δεν ήταν πάνω στο κομμωδίνο τα δικά του, ήταν στο σιρτάρι μέσα όπως τα είπαμε. Δεν τα πρόσεξα, δεν τα είδα δηλαδή κάπου, είτε πάνω στο κρεβάτι είτε πάνω στο κομμωδίνο, δεν τα πρόσεξα. Εκεί το μεσημέρι είχε φέρει η μαμά στο κουτί και είχε και φαγητό και φτεδάκια και του έδωσε και έφαγε. Ναι, 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 του έδωσε και έφαγε. Του πρόσφερα να πάρει ό,τι θέλει και λέει: ευχαριστώ πολύ, θα πάρουμε και φτεδάκι. Ξέρω εγώ. Αυτό πήρανε και φτεδάκι, λέω: παίρνει, ξέρω εγώ, θα αφήσω λέω, εδώ τα πράγματα και να λείπω. Λέω: εγώ παίρνω, λέω: μην τρέπεσαι, θα ψυγείο εδώ. Είναι όπου και πειλά δεν είναι, θα παίρνει. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Ήταν ήρεμο αυτό που λέγαμε όταν μπήκε. Ναι, 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 ναι. Και μετά έγινε ό,τι έγινε. Και μετά, ναι, ναι. Μετά γύρισε, ναι. Και σχεδόν κατευθείαν, ναι. Έφυγε, δεν μου είπε ούτε που πάει, ούτε τίποτα. Όταν έβγαινε για να πάει βόλτα, έπαιρνε πάντα τον μπουφάν. Έπαιρνε πάντα τον μπουφάν, ναι. Και μου έλεγε και πού πήγαινε πάντα. Α, ναι. Ναι. Έστω και μέχρι το περίπτερο να πήγαινε πάντα μου έλεγε θα πάω εκεί. Τώρα δεν είπε τίποτα? Τώρα δεν είπε τίποτα. Το μόνο που μου είπε, φεύγοντας, αν θα μου αφήσει τα κλειδιά ή αν θα τα πάρει. Και ενώ μου είχε πει ότι θα τα αφήσει, γιατί εγώ δεν είχα τα δικά μου, τα είχα χάσει, τελικά τα έβαλε στην τσέπη του και έφυγε. Και από τότε δεν το ξαναείδα. Ένα απόγευμα την μια καφετέρια κοντά στη σχολή και δίπλα μου καθόταν ο Βαγγέλης με την συγκεκριμένη αυτή παρέα. Ναι. Κάποια στιγμή άρχισαν να τον κοροϊδεύουν, ναι. Του κρύψαν το καφέ που παρήγγειλε κάτω από το τραπέζι, ναι. Και εκείνος διαμαρτυρήθηκε όπως καταλαβαίνετε. Μάλιστα τον άκουσα να λέει σχεδόν κλαμμένος, ρε παιδιά αφήστε με να πιω τουλάχιστον ένα καφέ. Τότε η κυρία Κυριακή κάποιος από αυτούς πήρε ένα ποτήρι νερό. Ναι. Και του το έφυγε στο πρόσωπο. Έλα Παναγία. Και αυτός πώς αντέδρασε, δηλαδή, η άλλη παρέα τι έκανε? Κάνε οι άλλοι. Ναι. Οι άλλοι γελούσανε. Ο ίδιος ο Βαγγέλης, αντί να σηκωθεί να φύγει, ναι. Κάθισε εκεί βρεγμένος και δεν είπε κουβέντα. Ήταν με τη συγκεκριμένη παρέα, ας πούμε, πάντα, ή έκανε και με άλλα παιδιά της σχολής παρέα? Κυρίως με αυτή την παρέα των συμπατριωτών. Okay. Αλλά περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Του κάνανε πολλά καψόνια που λέμε. Και σε εξωτερικούς χώρους δηλαδή, όχι μόνο στη σχολή. Σε εξωτερικούς, μπροστά σε άλλο κόσμο. Μάλιστα. Τι να πω, τους φοβόνιζανε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς το έβλεπε και δεν έκοβα την παρέα αυτή.
ομάδα σκληρών που έκανε τόσο κακό σε ένα παιδί. Η ομάδα σκληρών και αυτά δεν ισχύουν κάτι τέτοιο. Ναι. Και για το δευτεροετή που λέτε τον περσινό, που είναι φαντάρος, δεν ισχύει αυτό που λέει για φέτος. Φέτος είχε έρθει το παιδί. Πότε ήρθε εδώ, ήρθε τρεις φορές, δεν ήρθε. Τρεις φορές ήρθε. Ναι. Όσες φορές ήρθε το παιδί εδώ πέρα, δεν είχαν κανένα θέμα με τον Βαγγέλη. Πες μου σε παρακαλώ, με ειλικρίνεια έτσι. Γιατί καμιά φορά και η τρέλα τη νιώτη. Τι γινόταν μεταξύ σα. Γιατί είμαστε σαν αδέρφια. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Γιατί δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να λένε όλοι τώρα να σου πω και κάτι. Τα μισά από αυτά που λένε να είναι αλήθεια σημαίνει ότι. Πέρυσι ήταν. Μήπως είχαμε φύγει από τα όρια. Πέρυσι έφυγε από το δωμάτιο. Πέρυσι ήταν αυτά που τον ενοχλούσα και έφυγε από το δωμάτιο. Δεν έχει σχέση το πέρυσι με το φέτος. Φέτος το είχε πει τη ίδια η μάνα του. Ήταν στο ίδιο η μάνα του. Ότι δεν μου ζαλεί πολύ καλά φέτος. Στις εκλογές όμως τι έγινε, γιατί τον δέσανε. Αυτό είναι γεγονός σου λέω, ξέρω τι σημαίνει. Με το δέσιμο δεν είναι. Έμα, ποιοι το έκαναν αυτό. Ποιοι το έκαναν αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν ισχύει κιόλας, πιστεύω. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια δεν βάζω στο Ευαγγέλιο το χέρι μου. Ήταν κουρασμένος ο Βαγγέλης τελευταία. Απογοητευμένος. Μπάνιο έκανε στις 3 τα ξημερώματα που κοιμόντουσαν οι άλλοι για να μην του κλείσουν το νερό και παγώσει. Και στο μπάνιο καψόνια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ξέρω ότι τον έδεσαν κριτική στην καρέκλα. Μιλάς για την ημέρα των εκλογών. Όχι, ήταν μετά τις εκλογές. Εκείνη την εβδομάδα. Σε ποιο χώρο τον έδεσαν. Μέσα σε εκείνο το δωμάτιο έγινε. Στον δεύτερο όροφο. Εκεί που μένουν οι κριτικοί. Και τι ακολούθησε μετά. Μετά, ένας από αυτούς κρατούσε κάτι σαν ημάντα στο χέρι και ο Βαγγέλης έτρεξε να κατέβει τις σκάλες να πάει στο δωμάτιό του στον κάτω όροφο. Και αυτός τον έφτασε. Τον έπιασε από το λαιμό, το έβαλε τον ημάντα στο λαιμό και τον τράβηξε. Ο Βαγγέλης αντέδρασε εκείνη την ώρα και τον απέφυγε. Δηλαδή, τον απέφυγε και πήγε στο δωμάτιό του και κλειδώθηκε μέσα. Κατάφερε να κλειδωθεί μέσα στο δωμάτιο. Πήγαν μετά οι άλλοι κριτικοί και του χτυπούσαν την πόρτα και του φώναζαν: Άνοιξε, Βαγγέλη, θα το μετανιώσεις. Κάτσε να μιλήσουμε, πλάκα κάναμε. Και αυτά. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό και το κυνηγητό έγινε στους διαδρόμους. Ναι, έγινε στο διάδρομο. Θυμάσαι ποιο παιδί ήταν αυτό. Πες μου, μη φοβάσαι. Ήταν ο. Τη φωτογραφία του την έχετε. Σας μίλησε και στην τραπεζαρία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και αν θες μου απαντάς, αλλά με ειλικρίνεια όμως, έτσι. Ναι. Μετά τις εκλογές είχε γίνει ένα επεισόδιο εκεί που τον είχατε δέσει. Δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Κάποιος έχει πει μέσα από τη σχολή ότι εσύ τον κυνήγησε στο διάδρομο και τον τράβαγες από το λαιμό. Και όταν μετά το παιδί φοβήθηκε και πήγε και κλείθηκε στο δωμάτιο και κλειδώθηκε, του χτυπάγατε την πόρτα και του είπες ότι αν δεν ανοίξει θα το μετανιώσει. Ισχύει αυτό? Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μήπως κάποιος άλλος το έκανε και το ρίχνει σε σένα? Δεν ξέρω τώρα, πάντως δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τότε γιατί να το ρίξουν σε σένα αυτό? Δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ. Ό,τι ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Πιστεύεις ότι και κάποιοι έχουν βάλει και σε εσάς στόχο την ομάδα εκεί? Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Δηλαδή σας κατηγορούν και για πράγματα που δεν έχετε κάνει δηλαδή από ό,τι μου λες, ε? Μάλλον. Άλλο κάτι πρόσεξες? Εντάξει, μόνο την τελευταία εβδομάδα μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο χαρεπός. Ναι. Δηλαδή γέλαγε πάντα χαμογελαστός, αλλά ήταν σαν να φόρει ψεύτικο χαμόγελο. Δηλαδή ξέρουμε αυτό το συναισθήμα με έβαζε ο Βαγγέλης. Και μια φύλακα που έχουμε είχε προσέξει και αυτή ότι κάτι δεν τέπιαζε τελευταία εβδομάδα. Εμείς είμαστε μια συμβουλευτική τηλεφωνική υπηρεσία για γονείς, παιδιά και εφήβους. Στις 2 Απριλίου του 2014, στις 10:45 το πρωί, μας τηλεφώνησε ο διευθυντής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, σύμφωνα με τη δήλωσή του. Μας είπε ότι στη σχολή υπάρχουν μαθητές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γι' αυτό και διατηρούν οικοτροφείο. Περιέγραψε μια ομάδα μαθητών από την Κρήτη, όπου κάποιοι από αυτούς, και συγκεκριμένα 4, δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα. Αυτό που τον κινητοποίησε για να μας καλέσει ήταν ότι ένας από την παρέα υφίστατο βία από τους υπόλοιπους και ρωτούσε πώς να το χειριστεί. Ήταν αρκετά προβληματισμένος, αγχωμένος και ευαισθητοποιημένος. Μας μετέφερε ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ δύσκολο κλίμα και δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Ότι γίνονταν δύσκολα πράγματα εκεί, βίαια. Ο διευθυντής μας μίλησε με ανησυχία για αυτούς τους μαθητές.
για τον τόπο καταγωγής τους, είπε ότι έχουν μεγαλώσει στα βουνά και είναι μαθημένοι στα όπλα. Ανέφερε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία στη σχολή. Επιμείναμε ότι χρειάζεται να καλέσει τους γονείς όλων αυτών των μαθητών και να τους μιλήσει για την όλη κατάσταση. Ήταν σαν να ένιωθε πως δεν τον καταλαβαίναμε, τόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Μιλούσε για πειράγματα, πολύ άγρια, για ξύλο, τραβήγματα. Μας είπε ότι δεν ήξερε πως να το χειριστεί και ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εκεί ήταν γεωπόνοι και ότι η σχολή δεν ανήκε στο Υπουργείο Παιδείας. Ότι δεν ήταν κατερτισμένοι για να χειριστούν τόσο δύσκολες καταστάσεις. Ζήτησα συμβουλευτικά τη γνώμη μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω ότι εσείς που έχετε εξοχικά σπίτια εκεί και στην παραλίμνια περιοχή και όχι μόνο, εσείς που πηγαίνετε σε άλλα απόμερα σημεία, ρίξτε μια ματιά περισσότερο. Ψάξτε κυρίως τους χώρους αυτούς, μήπως συνέβη κάτι. Από λίγο είδαμε την ουσία από την έρευνα του τούνελ που κράτησε τόσο καιρό μεθοδικά για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Και την απάντηση βέβαια μας την έδωσε ο θάνατος. Είχαμε επικεντρωθεί στο σημείο εκείνο και αν θα μπορούσαν να είχαν γίνει πιο οργανωμένα οι έρευνες, είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι θα πρέπει με μεθοδικότητα και οι εθελοντές και οι ερευνητές να κινούνται συγκεκριμένα σε κάποιους χώρους και να τους ψάχνουν κομμάτι-κομμάτι για να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τα είδαμε όλα αυτά, φίλοι μου, και μιλούσα και με την μητέρα χθες αρκετή ώρα του Ευαγγέλη και μου λέει ότι έτσι να μεταφέρω και στους συναδέρφους. Αν μπορούμε να την αφήσουμε λίγο έτσι να ησυχάσει, λίγο να θρηνήσει το παιδί της. Και έχουν κάνει και σχετική ανακοίνωση που... Αυτό το λένε και σε μια ανακοίνωση που έξω σήμερα για την Ευαγγέλη ανάμεσα στα άλλα. Μέσα στην ανακοίνωση ευχαριστούν όλους όσους τους στήριξαν και τους συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες ώρες που πέρασαν και στο πένθος τους, γιατί με αυτόν τον τραγικό τρόπο, όπως λένε ο Ευαγγέλης, έγινε το παιδί όλων μας. Στην ανακοίνωσή τους επισημαίνουν ακόμα ότι δεν πρέπει να αγνοήσουμε την τεράστια ευθύνη όλων απέναντι σε οποιαδήποτε φαινόμενα βίας, ψυχικής, σωματικής και πως έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη ότι θα κάνουν το καθήκον τους καταδικάζοντας τους ενόχους, εκφράζοντας την ελπίδα ταυτόχρονα ότι δεν θα βρεθεί άλλο στη θέση του Βαγγέλη και τη δική τους και αυτό που είπες λίγο πριν. Ζητάνε από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους να χαμηλώσουν τους τόνους, να κρατηθούν οι ισορροπίες και να σεβαστούν το πένθος τους, ειδικά αυτές τις πρώτες μέρες. Γιατί έφτασε να μην σηκώνει και τηλέφωνο η γυναίκα, γιατί την παίρνουν όλοι να τη ρωτήσουν. Αυτή η οικογένεια, αυτή η βαριά παράδοση, αυτό το μέρος με αυτή επίσης τη βαριά παράδοση που είδαμε στην κηδεία, κινείται σε απολύτως θεσμικά πλαίσια. Έχει διορίσει ένα από τους καλύτερους τον καλύτερο δικηγόρο των Ιωαννίνων, συνήγορο της οικογένειας, δηλώνει δημόσια ότι έχει εμπιστοσύνη στις αρχές και στην έρευνα. Έχει τη μεγαλοψυχία να ζητήσει να χαμηλώσουν οι τόνοι, να μην στοχοποιούνται παιδιά, να πέσουν οι τόνοι της βίας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πολιτισμού, υψηλού πολιτισμού. Το παιδί τους δεν είχε βγει τυχαία σε αυτούς τους τόνους, τους χαμηλούς. Έτσι, δεν πρόκειται από μια οικογένεια επιθετική. Η τόνη του Βαγγέλη είναι και η τόνη της οικογένειας σε ένα μεγάλο βαθμό. Τώρα, αν ξαναγυρίσουμε σε αυτά που είδαμε τα συγκλονιστικά βίντεο με τις μαρτυρίες των δύο παιδιών. Είναι να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, αν βρίσκεσαι σε σχολή ή στα κρατητήρια της ΕΣΑ. Αυτά που γίνονται εκεί είναι περιγραφές από μνημονεύματα βασανιστών. Δηλαδή, σαν μιλάει ο Παναγούλης, τι γινόταν, ξέρω, με το Μάλιο και δεν ξέρω ποιον άλλον, ας πούμε. Και αυτά είχαν και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Θα μπορούσε να γίνει κατανοητό σε σχολή να γίνονται αυτά τα φαινόμενα σε τέτοια έκταση, με τέτοια διάρκεια και οι υπεύθυνοι να σαλπάρουν και να είναι στο. Στην πρίμνη με την πίπα του καπετάνιου, δεν υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, ξαναγυρίζω στις ευθύνες της σχολής, δεν μπορούμε να τις παρακάμψουμε. Και ο κόσμος πάει και διαδηλώνει απ' έξω, μέσα στην γενικότητά του, μέσα στην αγανάκτησή του, κάτι του λέει ότι εκεί μέσα, από εκεί εκπορεύεται το κακό. Δεν είναι ο κόσμος χωρίς αίσθηση. Δεν είναι οι φοιτητές αυτές των Ιωαννίνων ή το αγριεμένο πλήθος. Κάτι καταλαβαίνουν, ότι κάτι από εκεί μέσα δεν πήγε καλά. Δεν είπα ότι πρέπει να το κάνουν, έτσι είναι... και πρέπει εδώ τα όρια να είναι σαφή και να μπαίνουν και τα βάζει καταρχήν η οικογένεια, δεν χρειάζεται να τα βάλει κανένα άλλο. Του λέει καθίστε να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τα βάζει ο δικηγόρος, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορούμε να μην μπούμε, ας πούμε, την καταγγελία που έχει υπογράφει και ο Βαγγέλης, είναι το τελευταίο του χαρτί που έχει βάλει την υπογραφή του. Έφτασε στη Βουλή από την πρόεδρο της Βουλής, το είχε καταθέσει η κυρία Σημακοπούλου
προς ενημέρωση της Βουλής, το διαβίβασε δηλαδή, και μιλάει για τις τραγικές συνθήκες αυτής της σχολής. Μιλάει για το φύλακα που δεν υπήρχε. Μιλάει για... ξέρετε κάτι, ερχόμαστε βέβαια, μετά. Βέβαια, Βαγγέλη, έβαλε την υπογραφή για τις συνθήκες όπως και άλλοι, που κρατούσαν στη σχολή, αλλά δεν μίλησε ο ίδιος για όλα αυτά που συνέβαιναν. Εντάξει, να σας πω κάτι. Μίλησαν βέβαια οι άλλοι φοιτητές και τα είπαν όπως πολύ σωστά λέτε τους ευθύνοντες. Τώρα, εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι, μας ρωτάει όλος ο κόσμος από τα χιλιάδες μηνύματα που παίρνουμε, από ό,τι με ενημερώνουν οι συνάδελφοι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι παίρνουν καταθέσεις συνέχεια. Έρχονται και φοιτητές και από την πρώτη χρονιά, τα παιδιά που μίλησαν, έτσι, για να καταθέσουν αυτά που ξεκίνησαν, ποιοι τα ξεκίνησαν και γιατί και σε τι βαθμό είχαν φτάσει. Και φτάνουν και άλλα παιδιά τώρα που κάνουν έκκληση όλοι και λένε μιλήστε, μιλήστε, μιλήστε. Ωραία, μιλάμε, λένε τα παιδιά. Και πάνε και καταθέτουν. Τώρα αυτές τις καταθέσεις όλες, μισό όχι, είναι απορία αυτό. Είναι απορία από τον κόσμο και δική μου, ομολογώ. Προσπαθούν να πείσουμε τα παιδιά να παραμερίσουν τον όποιο κίνδυνο και το φόβο και να πάνε να καταθέσουν και το κάνουν. Και έχουμε τις αρχές τώρα, ας πούμε, που παίρνουν τις καταθέσεις και σχηματίζουν μια δικογραφία. Αυτή η δικογραφία, τι στην ευχή θα γίνει μετά, να το πω έτσι απλά. Θα πάει στον εισαγγελέα για να γίνει τι, μια τρύπα στο νερό. Αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να προδικάζουμε. Ωστόσο. Όχι, πρέπει, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να πούμε σε αυτή την περίπτωση. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν έχουμε, ας πούμε, μια αυτοκτονία, περιορίζονται πάρα πολύ τα όρια της ποινικής ευθύνης που μπορεί να αποδοθούν. Η όποια ποινική ευθύνη είναι σε βαθμό πλημελήματος, αν δεχτούμε μια τραβηγμένη εκδοχή ότι είναι συμμετοχή σε αυτοκτονία και ότι η κατάπιση κάποιου άλλου είναι, ας πούμε, μέσω βασανισμού και ότι ο δόλος έφτανε αυτού που το έκανε μέχρι να τον εξαφανίσουμε από προσώπου υγείας στο Βαγγελάκη. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο όμως αυτό το πράγμα για να βγει. Και σε κάθε περίπτωση τα όρια της ποινικής αξιολόγησης δεν είναι αυτά που προσδοκά ο κόσμος σε αυτού του μεγέθους, το ηθικού μεγέθους, το κακούργημα που κρύβεται. Δεν είναι κακούργημα. Δεν προκύπτει. Τώρα, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ποινική αντιμετώπιση, θα πρέπει να υπάρχει. Και θα πρέπει να υπάρχει μια τιμώρηση για να μην οδηγηθούμε σε άλλες μεθόδους τιμώρησης. Πρέπει οι κοινωνίες να οδηγούνται σε αυτό, αλλά με βάση τους συντεταγμένους κανόνες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε να φεύγουμε κάποιο νέο κανόνα επειδή τώρα μας προέκυψε ένα τέτοιο θέμα. Αυτό είναι εξαιρετική αυθαιρεσία. Θα είναι ένας ακόμα ακροβατισμός που δεν πρέπει να γίνει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το ποινικό δίκαιο. Είπα προηγουμένως ότι, ας πούμε, κάποτε το δυστύχημα με άλογο ή άμαξα ήταν πτέσμα. Δεν είχε φανταστεί ο νομοθέτης ότι τεχνολογικά θα πάμε στα τροχιά δυστυχήματα, θα πάμε στα αυτοκίνητα, θα πάμε στις πόλεις αυτές. Άρα τώρα ο νομοθέτης προβληματίζεται και τροποποιεί. Ο νομοθέτης θα βρει το δρόμο του στην πορεία με συντεταγμένα και με έναν τρόπο που δεν θα γενικεύει πράγματα, να πάμε σε καθεστώς αυθαιρεσίας. Ο νόμος έχει βγει για να δηλαδή όλος ο διαφωτισμός. Όλο αυτό το ποινικό δίκαιο, οι κοινωνικές επιστήμες βγήκαν για να προφυλάξει τον άνθρωπο από την αυθαιρεσία του μεσαίωνα που έζησε για αιώνα. Σίγουρα δεν το συλλέγει. Άρα αυτό είναι ένα κεκτημένο. Αυτό το πρέπει να το προφυλάξουμε. Για τους ειδικούς αυτοργούς λοιπόν τι λένε. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι ηθική αυτοργία μπορεί να βρει εδώ πέρα ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να αφήσουμε και το υλικό να συγκεντρωθεί. Το υλικό πρέπει να αποτυπωθεί. Η ιστορική πραγματικότητα πρέπει να καταγράψει αυτό που έγινε στη σχολή. Μάλιστα. Το 2015, το Φεβρουάριο, χάθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό το υλικό είναι πολύτιμο. Ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και νομικά. Θα φτιάξει, θα προσδιορίσει. Ο Βαγγέλης μας αφήνει μια παρακαταθήκη σαν αδί. Αυτό είπα ότι είναι σύμβολο. Δεν είναι σύμβολο γιατί μπήκε στο κήπεδο και βάρεσε ένα διαιτητή. Δεν είναι σύμβολο γιατί έκανε μια αυθαίρετη πράξη. Είναι σύμβολο γιατί θεσμοποιεί, υλοποιεί κάτι που αυτή τη στιγμή δεν το ξέραμε. Είναι στα σπάργανα. Αυτό το φτιάχνει ο Βαγγέλης. Είναι η θυσία του Βαγγέλη που το αναδεικνύει. Αυτό θα μορφοποιηθεί, θα πάρει μορφή. Θα γίνει κοινωνικό αίτημα, θα γίνει ομάδα το ανθρώπων, του, θα γίνει εθελοντές. Και στον Άλεξ που δεν βρέθηκε το πτώμα, έγινε η δίκη, ξέρετε, έγιναν πολλά, αλλά θα μου πείτε άλλη περίπτωση εκεί. Στον Άλεξ δεν έχουμε το σχολικό περιβάλλον. Ήταν ίσως ενδεχομένως... Από το σχολείο ξεκίνησε και εξελίχθηκε έξω. Ήταν κάτι άλλο. Την μπλοκή και είχαμε άλλο. Ένα γεγονός που δεν ήταν και προσδιορισμένο. Λοιπόν, Θοδωρή, με ρωτήσεις πριν και για το μαχαίρι, με ρωτήσεις κάτι λεπτομέρειες που δεν τις ξέρουμε. Εντάξει, δύο για το μαχαίρι μόνο. Το μαχαίρι, λοιπόν, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο συγκάτοικος δεν το είχε δει. Του το έδειξαν και οι αστυνομικοί αν κάπου σε κάποιο σημείο το έκρυβε. Ούτε τον είδε να παίρνει κάτι, που σημαίνει ότι το είχε πάνω του. Και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, το μαχαίρι αυτό που ήταν με την ξύλινη λαβή έτσι αναδιπλούμενο, είχε μια συλλογή παρόμοια οικογένεια και όταν έδειξαν το μαχαίρι στην οικογένεια, είπε ότι του λείπει ένα τέτοιο μαχαίρι, άρα το είχε πάρει από το σπίτι. Και το είχε πάνω του, για κάποιο λόγο το είχε πάνω του. Για να αμυνθεί, για να προστατευθεί, για να βάλει τέλος στη ζωή του όπως το είχε. Είχε το μαχαίρι πάνω του πάντως. Ήταν από εκεί. Και κάτι με ρωτήσει πάλι για τη συνομιλία. Τι μου έλεγε, για τη συνομιλία που είχε. Ναι, αν την ημέρα εκείνη, δηλαδή αν την ημέρα που εξαφανίστηκε. Ναι. Και πιθανολογείται και η ημέρα του βιαίου θανάτου. Δεν είχε μιλήσει με τη μητέρα τη μέρα εκείνη. Με κάποιον άλλον πέρα. Είχε μιλήσει την προηγούμενη μέρα αρκετή ώρα με τη μητέρα του. Και η μητέρα του, επειδή μας είχε πει και εμάς, ότι του τηλεφωνούσε κάθε μέρα απόγευμα.
Και επειδή τον έπαιρνε το απόγευμα εκείνη τη μέρα τη Παρασκευή και δεν το σήκωνε, ανησύχησε και απευθύνθηκε σε αυτού που θεωρούσε φίλου του παιδιού τη, του κριτικού, για να ψάξουν να τον βρουν. Γι' αυτό βγήκαν και κριτικοί με τα κινητά και τι φωτογραφίε και ψάχνουν τι καφετέρε και γίνει ολόκληρο θέμα. Η μητέρα του έβαλε να τον αναζητήσουν, γιατί ανησύχησε επειδή τον βρήκε εκεί. Και τι μου έλεγε, Θοδωρή. Ναι, ότι αναμένεται η αστυνομική διεύθυνση Ανίρων να καλέσει εκ νέου, για εκ νέου κατάθεση την μητέρα. Ώστε να γίνει όσο γίνεται πληρέστερη καταγραφή αυτής της 2 ώρες τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον Βαγγέλη, κυρίως ό,τι αφορά τα βαθμολογικά αποτελέσματα που είχε πάρει και όλη την στοιχομηθεία που είχαν εκείνο το βράδυ. Να γίνει όσο γίνεται πληρέστερη καταγραφή. Φίλοι μου, εκεί όλη η Ελλάδα μετά από αυτό το τραγικό γεγονός ξεσηκώθηκε. Έκανε το Βαγγέλη δικό της παιδί. Και αντέδρασε με τον τρόπο της. Θέλω να πάμε στα Γιάννενα, γιατί αυτό που έγινε στα Γιάννενα είναι ιδιαίτερο. Μία πόλη να καταθέτει την ψυχή της σε μια σιωπηλή διαμαρτυρία με κεριά αναμένα. Και κάποιοι άλλοι με βία να παραβιάζουν την είσοδο και να τρομοκρατούν κάποια παιδιά. Το αντίθετο. Βέβαια, όλη η Ελλάδα σε πορείες, σε συγκεντρώσεις, σε διαμαρτυρίες για αυτό που λέμε bullying, για ένα παιδί που χάθηκε άδικα. Θέλω να πάμε στα Γιάννενα να δείτε αυτή τη σκηνή. Που είναι πραγματικά συγκλονιστική και δίνει πολλά μηνύματα. Τι να πω, έχω παιδιά στην ηλικία του. Έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Τι να πω, Θεός να δώσει παρηγοριά στους γονείς. Πραγματικά μια γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Αυτό έλεγα τώρα, εδώ δίπλα, δηλαδή στο φίλο μου, ότι αυτό υπάρχει, υπήρχε και νομίζω ότι θα υπάρχει πάντα. Αλλά πρέπει και να το πολεμάμε. Ήταν το παιδί όλων μας, Βαγγέλης, και πρέπει νομίζω να τιμωρηθούν αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί η κάθε οικογένεια, δεν έχει το κατάλληλο γνωστό μορφωτικό επίπεδο και το κοινωνικό για να ανταποκριθεί σωστά σε αυτά τα κρούσματα. Πρέπει να υπάρχει η κοινωνία να λειτουργεί ως άγκιστρο για αυτά τα παιδιά, ως δείχτη προστασίας. Το φαινόμενο του bullying το έχω ζήσει στο δημοτικό, με το μικρό μου το παιδί, ναι. Ναι, το είχα ζήσει έντονα. Πολύ πιθανόν να είχε την ίδια κατάληξη που είχε ο Βαγγέλης. Για το πρόβλημα που είχαμε με το παιδί μας, επί 15 μέρες πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο να δούμε κατά την ώρα των διαλυμάτων αν όντως υπήρχε επιτήρηση σε αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό και νιώθουμε ότι ο Βαγγέλης είναι δικό μας παιδί. Και γι' αυτό και είμαστε από την πρώτη μέρα κοντά, πήγαμε να ψάξουμε. Θρυνεί όλη η Ελλάδα, όπως και οι γονείς, και περισσότερο εμείς τα Γιάννα που περπατούσες σε αυτή την πόλη, ζούσες σε αυτή την πόλη. Ελπίζω να τιμωρηθούν αυτοί που πρέπει. Θεωρώ ότι αυτά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από το δημοτικό ακόμη, όταν αισθάνεσαι άνετα να μιλήσεις στους γονείς για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σου. Οπότε πιστεύω ότι η αυτοεκτίμηση χτίζεται. Οι σπάνε την κεντρική πόρτα της γαλακτοκομικής σχολής και εισβάλλουν στον προάβλιο χώρο. Οι μυρίες των ΜΑΤ τους κλείνουν το δρόμο λίγα μέτρα πριν από το κεντρικό κτίριο της σχολής. Ανοίξτε τα στόμα μέσα!
διαδηλωτές απαιτούν από τους φοιτητές να βγουν έξω, φωνάζουν συνθήματα. Λίγο νωρίτερα, δεκάδες μοτοσυκλετιστές είχαν ξεκινήσει από το κέντρο της πόλης και είχαν φτάσει στη σχολή του Βαγγέλη Γιακουμάκη για να τιμήσουν τη μνήμη του. Πριν 9 χρόνια ήταν η υπόθεση του Άλεξ. Φέτος είναι η υπόθεση του Βαγγέλη. Του χρόνου ποιανού υπόθεση θα είναι? Να τιμωρηθούν οι πέτοι, έτσι ώστε να αποδοθεί και δικαιοσύνη και στη μνήμη του Βαγγέλη. Οι κριτικοί φίλοι του Βαγγέλη Γιακουμάκη, οι φοιτητές που πέρναγαν μαζί του σχεδόν ολόκληρη τη μέρα στη σχολή, μίλησαν στην κάμερα του Α και υποστήριξαν ότι δεν έκαναν κακό στον 20χρονο νεαρό. Γίνονταν κάποιες πλάκες, δηλαδή όσον αφορά με το νερό, με κάποια άλλα. Εντάξει, συμβάντα. Με το νερό, λέει, τι είναι το νερό, λέει, με το νερό, λέει, θα πάει να αυτοκτονήσει αυτό. Φοβάστε ότι μπορεί να πέσουν πάνω σας κατηγορίες? Εμείς είμαστε καθαροί και δεν έχουμε να φοβηθούν πράγματα και να το καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι του άντων πράγματα. Στα Γιάννενα, στην Αθήνα, στη Φλόρινα, στη Μεγαλόπολη, στο Αγρίνιο, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο. Παντού συγκεντρώσεις πορείας διαμαρτυρίας με αφορμή την τραγωδία του Βαγγέλη ενάντια στο μπούλινγκ. Αλλά λέμε ότι μπούλινγκ είναι και το να αντιδράς τη βία με βία ή να στοχοποιείς παιδιά στο διαδίκτυο και να λες αυτός είναι, αυτός είναι και να κινδυνεύει η ζωή τους. Γι' αυτό θέλει μια προσοχή στο χειρισμό και θέλει και τα όρια που λέγαμε πριν. Αλλά, ναι, Αγγελική, δεν ξέρω αν θα ήθελα να τοποθετηθώ σε ένα θέμα που το είδαμε μέσα και από τη μαρτυρία και τα βίντεο που δείξαμε. Σε σχέση με τη θυματοποίηση, αλλά το ρόλο που παίζει το οικογενειακό περιβάλλον. Γιατί είδαμε αυτά τα παιδιά ότι ξυλώνανε δέντρα, ότι είχαν βιοπραγήσει πάνω στο Βαγγέλη. Θέλω να τονίσω το γεγονός ότι. Και σε άλλα παιδιά και σε, και σε άλλα παιδιά και βλέπαμε. Ναι. Δεν ασχοληθώ με το θέμα το τι ευθύνες είχε η διεύθυνση του σχολείου που για μένα έχει, διότι όταν κραυγάζει ένα παιδί, ο Βαγγέλης είχε την κραυγή του. Μπορεί να μην το έλεγε λεκτικά, αλλά φαινόταν από την μείωση της απόδοσης, από τον τρόπο ότι φαινόταν ότι είχε χάσει τη διάθεσή του και όλα αυτά. Ακόμα και το γεγονός ότι δεν ήθελε να πάει να αλλάξει δωμάτιο, δείχνει ότι δεν ήθελε να στοχοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά ας πάμε στο κομμάτι αυτό που είναι για τα παιδιά τα συγκεκριμένα, ότι το οικογενειακό περιβάλλον πολλές φορές τι κάνει. Δημιουργεί μία κατάσταση στα παιδιά ότι το υπερεγό τους, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, το ενισχύουν πάρα πολύ μέσα από το ότι είσαι άντρας, είσαι δυνατός, μπορείς να πίνεις, μπορείς να χτυπάς. Με αποτέλεσμα τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να δείχνουν αυτή την παντοδυναμία τους. Όλα τα παιδιά θέλουν να δείχνουν παντοδύναμα. Άρα τι κάνουν, χάνουν τα όρια. Δεν υπάρχει όριο μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχουν κανόνες. Με αποτέλεσμα και τα ίδια τα παιδιά να μην έχουν όρια, να ξεφεύγουν από αυτά τα όρια και να φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν, γιατί έχει και συνέχεια. Δεν έχουμε τελειώσει. Ξεκινήσαμε και 11.30, οπότε μην περνούμε ποτέ. Δεν θα κλείσουμε 2 η ώρα. Αργότερα. Πάμε σε διάλειμμα. Thank you.
το τέλος βγαίνει αληθινό. Είναι κάτι που με δημιουργεί φόβο και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι σαν τον κακό δράκο του παραμυθιού. Είναι κάτι που σε κάνει βαλάκι στα χέρια των άλλων. Πέτρα, καλύβει, παιδί! Το βιντεάκι μας το έστειλαν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό αφιερωμένο στο Βαγγέλη, τον Μπαλάκι. Το έστειλαν στο τούνελ. Είναι τα παιδιά πώς βλέπουν μέσα από τα δικά τους τα μάτια, πώς βλέπουν όλη αυτή την ιστορία, πώς βλέπουν τον σχολικό εκφοβισμό και πώς στέλνουν τα μηνύματα για να τον προλάβουμε, για να τον αντιμετωπίσουμε, για να αντιδράσουμε. Βλέπω ότι ρωτούν πολλοί εδώ και φίλοι ότι πού θα απευθυνθούν. Γιατί πάνε στην αστυνομία όταν έχουν παρόμοια περιστατικά και η αστυνομία δεν ξέρει, ας πούμε, να τους πει σε ποιους συλλόγους, σε ποιους χώρους θα πάνε για να ζητήσουν βοήθεια για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση. Άρα πού θα πάνε. Εγώ θα ήθελα να πω καταρχήν όσον αφορά εμάς, το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Ακεχηρίας, που διοργανώνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και το Βρετανικό Συμβούλιο. Και εδώ να πω ότι οι Άγγλοι έχουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχολικό εκφοβισμό. Διοργανώνουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα κατά του σχολικού εκφοβισμού, τα οποία είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, όπως είπα και πριν, είναι ενταγμένα και στο κοινωνικό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας. Είμαστε ένας εξωτερικός φορέας και πάμε εθελοντικά στα σχολεία. Και μάλιστα ήθελα να πω, πάμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια και μάλιστα ήθελα να πω ότι και πέρσι είχαμε επισκεφτεί το δημοτικό σχολείο, το εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Αρμένων Ρεθύμνου, που είναι το χωριό του Βαγγέλη, σύμπτωση, το οποίο έχει μία, ναι, σύμπτωση και έχει μία εξαιρετική διευθύντρια του σχολείου, μας είχε καλέσει, είχαμε εσείς πάει. Εσείς πηγαίνετε στα σχολεία, πηγαίνετε και στα γυμνάσια. Όταν όμως θέλει ένας γονιός κάποιος να έρθει να ζητήσει βοήθεια, πού θα πάει. Λοιπόν, και πηγαίνετε θελοντικά και σας, έτσι. Ναι. Άρα πού θα απευθυνθεί αυτή η στιγμή. Το χαμόγελο του παιδιού έχει την εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά, το 1056. Ο περισσότερος κόσμος ξέρουμε πια το ξέρει, λειτουργεί πάρα πολλά. Λειτουργεί από το 1997 πια. Που μπορεί να πάρει όποιο παιδί θέλει, ας πούμε, πρώτα απ' όλα για τα παιδιά, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, δεν κλείνει ποτέ, να μιλήσει με έναν από εμάς, με έναν ψυχολόγο, με έναν κοινωνικό λειτουργό και να πει αυτό που συμβαίνει. Και να πάρει μια βασική συμβουλευτική πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα να το βγάλει από μέσα του και να ακούσει κάποια πράγματα από εμάς. Φυσικά μπορεί να πάρει και ένας γονιός και ένα εκπαιδευτικός για να πάρει κάποιες κατευθύνσεις για τη διαχείριση του φαινομένου. Συγκεκριμένα το 2014 είχαμε 351 κλήσεις για το θέμα αυτό, του σχολικού εκφοβισμού συγκεκριμένα, στις οποίες δόθηκε συμβουλευτική, δόθηκε στήριξη και σε 65 ήταν σε ενήλικες, έτσι τους γονείς ή δασκάλους και δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα να περάσει στα παιδιά, για να μην περάσει ένα μήνυμα ότι. Και άλλοι χώροι, δηλαδή πέρα από το χαμόγελο, πέρα από εσάς που λειτουργείτε θελοντικά, ποιοι άλλοι χώροι που μπορούν να απευθυνθούν οι γονείς, τα παιδιά, να ζητήσουν μια βοήθεια, μια ενημέρωση. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, μπορεί να απευθυνθούν. Συμβουλευτικές γραμμές, δηλαδή. Συμβουλευτικές γραμμές μπορούν οι γονείς πρώτα απ' όλα, είναι και ένα ζήτημα της σχολικής κοινότητας. Μπορούν να απευθυνθούν στο σχολικό σύμβουλο, σε συμβουλευτικούς σταθμούς νέων. Μπορούν, δηλαδή, υπάρχουν και εντός σχολικής κοινότητας δομές που μπορούν να απευθυνθούν. Πια το Υπουργείο έχει και εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι για το φαινόμενο της σχολικής βίας. Απλά το θέμα είναι να ενδυναμωθούν αυτές οι δομές και από φορείς όπως. Και είναι και το ΕΨΠΕ, που είναι η Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων, και αυτό κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και από εκεί και πέρα, είπαμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει και η νομοθεσία για να τιμωρούνται και όλοι αυτοί με τον bullying. Και εδώ και θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Θα έπρεπε να είναι και πιο έντονος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία του Βαγγέλη. Η πρώτη εικόνα μιλάει για την αυτοχειρία του αιτροδικαστή και των αστυνομικών. Περιμένουν τις απαντήσεις από τα κλιματολογικά εργαστήρια για το μαχαίρι, για το αίμα, για το ένα, για το άλλο, που θα τους δέσουν την εικόνα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν κοντά 40 μέρες εκτεθειμένος και σε ένα χώρο εξωτερικό με τόσες και τόσες αλλοιώσεις. Το θέμα γνωστή. Αυτό είναι, Αγγελική, αυτή τη στιγμή, ότι η υπόθεση αυτή, πέρα από τα ευχολόγια και πέρα από οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμόδιους πώς θα χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις. Οι δημόσιες αρχές, όπως είναι η αστυνομική αρχή, θα πρέπει ίσως να ανακατασκευάσει το θέμα της έρευνας, να δει πώς καλύτερα θα συντονίσει την έρευνα, γιατί για μένα
το να βγαίνουν ιδιώτες, εθελοντές, να κάνουν έρευνα χωρίς κάποιο σκοπό, χωρίς να ξέρουν τι ζητάνε, χωρίς να ξέρουν πού να πάνε, χωρίς να ξέρουν τον τόπο, τον χώρο. Δεν βοηθήσαν πάρα πολύ και εθελοντές, να το πούμε αυτό. Έτσι. Αυτή άνθρωποι τη βοήθεια των εθελοντών. Έδωσαν την ψυχή τους, πήγαν εκεί, αλλά δεν αυτή είχαν ενέργεια, ίσως το συντονιστικό φορέα, θες να πεις, που θα τους κατήθηκε. Αυτή την ενέργεια, θέλω να πω ότι αυτή την ενέργεια θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε κατάλληλα, έτσι ώστε να γίνονται σύντονες. Παραδείγματος χάρη, δεν ψάχνουμε ποτέ για άτομο, Αγγελική, ψάχνουμε για ενδείξεις, ούτε στοιχεία. Το στοιχείο έχει λάβει την δικονομική του υπόσταση, είναι ένδειξη πριν απ' όλα. Και το δεύτερο, και η πολιτεία και η διδασκαλική κοινότητα πρέπει να σκύψουν πάνω από το θέμα αυτό. Ίσως να δημιουργηθεί μια πανελλήνια data base, δηλαδή να μην έχουμε 15-16 φορείς που να απευθύνεται κάποιος και να μην ξέρει πού να απευθυνθεί. Και από ό,τι πληροφορήθηκε, αναλαβαίνει πολλές φορές και διαφορετικές συμβουλές, διαφορετικές προσέγγισης στο ένα θέμα. Να υπάρχει ίσως ένα παρατηρητήριο που να συγκεντρώνει όλα τα περιστατικά αυτά και να καθοδηγεί τις αρχές στατιστικά, κοινωνιολογικά, ηθικά. Θέλει δηλαδή μια μεγαλύτερη οργάνωση. Για μένα λοιπόν το καλύτερο μνημόσυνο για την υπόθεση αυτή, για το Βαγγέλη το Γιακουμάκη, είναι όλοι οι υπεύθυνοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι να σκύψουν, να δουν τι αδυναμίες παρουσίασαν στην ιστορία αυτή και μέσα από τις αδυναμίες αυτές να φτιάξουν όσο το δυνατόν μια πιο ολοκληρωμένη αντίδραση. Υπάρχει και ένα κοινωνικό στοιχείο σημερινό, των προηγούμενων ημερών τέλος πάντων. Ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους στα σχολεία. Αν αυτό εφαρμοστεί, ο πρώτος διάβλος και άμεσος διάβλος των μαθητών θα είναι στον ίδιο το σχολικό χώρο. Δηλαδή το πρώτο βήμα θα έχει γίνει. Και όχι όταν θέλει να καταγγείλει κάτι, όταν θέλει να χρειάζεσαι να πάρει γραμμέ ή σε απρόσωπο. Θα έχει ένα καθημερινό παραστάτη. Με ό,τι αυτό ενέχει, γιατί και αυτό ενέχει μερικές φορές άλλα θέματα. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ότι μια λόγω της οικειότητας και του συναδελφικότητας μπορεί να αποσιοποιηθούν μερικά πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μην μένουμε στα πρόσωπα, Παύλο. Θα πρέπει να γίνει μια γραμμή. Μπορεί να μην είναι κοινωνιολόγος, να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι ο ίδιος ο δάσκαλος. Απλά και μόνο να έχουμε μια γραμμή. Να έχουμε ένα μπούσουλα πώς θα κινηθούμε. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαφώς η αυτοκυρία δεν είναι για το όνομα του Θεού. Σε καμία περίπτωση. Γιατί υπάρχουν αριστημένα μυαλά, υπάρχουν ευαίσθητες ψυχές και που το βλέπουν σαν γυροποίηση αυτό το πράγμα για το όνομα του Θεού. Δεν περνάει να στείλουμε και αυτό το μήνυμα. Ο θάνατος δεν είναι η λύτρωση. Δεν είναι η λύτρωση σε καμία περίπτωση. Αλλά να στείλουμε και το μήνυμα στους γονείς, επειδή πολλές φορές στις ηλικίες αυτές λειτουργεί πάρα πολύ ο μιμητισμός. Θεωρούμε ότι βλέπουμε κάποιον στην τηλεόραση, βλέπουμε να γίνεται όλη αυτή η δημοσιοποίηση και πιστεύουμε ότι και εμείς, αν κάνουμε κάτι αντίστοιχο, μπορεί να έχουμε την ίδια προβολή. Σε καμία περίπτωση αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε είναι ότι όλοι θα πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, τη διαφορετικότητα. Δεν έχουμε καμία ανοχή σε εκφοβισμούς, σε πειράγματα που δημιουργούν πρόβλημα στην ψυχική μας ισορροπία. Δεν λέμε το πάντα σε όλες τις ηλικίες γίνεται ένα πείραγμα, γίνεται μια κοροϊδία, αλλά έχει κάποιο όριο. Το θέμα είναι ότι να ξέρουμε επίσης ότι όταν νιώθουμε τον πόνο του άλλου είμαστε ζωντανοί. Όταν νιώθουμε όμως τον πόνο ενός ανθρώπου που υποφέρει, αυτό μας κάνει ανθρώπους. Πάντως εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι και που δεν θα ήθελα να το δω. Είναι ότι εντάξει, ένα παιδί ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε, ευαίσθητο, πήγε να σπουδάσει. Ακούσαμε ότι το πρώτο καιρό ήταν χαρούμενο για αυτό που θέλει να κάνει, να δημιουργήσει. Και μετά άρχισε η μελαγχολία σιγά σιγά, ας πούμε, να τον βαραίνει, να πέφτει η απόδοση. Οι ίδιοι που θα μπορούσε να έχει φίλους, οι συμπατριώτες του, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων του φέρονταν άσχημα. Κανείς δεν μιλούσε. Κάποια παιδιά από απόψε μίλησαν στο τούνελ, αντέδρασαν, ειδοποίησαν τους ηθήνοντες. Και είπαν ότι εδώ συμβαίνει αυτό και αυτό στο Βαγγέλη. Και το άλλο το παιδάκι γύρισε και είπε: ζητάω συγγνώμη που δεν πρόλαβα. Πάντως αυτό είναι και υγεία. Που δεν πρόλαβα αυτό το κακό. Ζητάω συγγνώμη. Είναι υγεία αυτό. Και εκείνη την ώρα, δηλαδή, όταν πήγαν σε κάποιους και είπαν ότι προσέξτε, μπορεί να συμβεί αυτό, τι σημαίνει να λένε μετά, έρχονται και να λένε μετά ότι δεν περιμέναμε να συμβεί αυτό. Δεν θα έπρεπε να αντιδράσουν. Όταν φτάνει ο άλλος να ξυλώνει, να βαράει, να θα έλεγα καμιά άλλη κουβέντα, να κάνει, να ράνει, δηλαδή, τι είναι αυτό, είναι η μαγιά που θα την ανεχθούμε. Γιατί έχει μπάρμπα στην κορώνη, γιατί ξέρει έτσι να φέρεται. Όχι. Η αντίδραση. Να σώσουμε ψυχές. Θα μπορούσε να έχει σωθεί αυτό το παιδάκι. Θα μπορούσε να μην είχε βγει εκείνο το μεσημέρι, έτσι όπως ήταν φορτωμένο με το μαχαίρι στην τσέπη, να φάει κιόλα πριν και να φύγει, όπως ήταν το φουτεράκι του. Και να πάει κάτω στην παραλία, μια περιοχή, να κάνει βόλτες, γιατί φαίνεται ότι έκοβε βόλτες, αν κρίνω από τη μαρτυρία της γυναίκας. Και μετά να πάει εκεί που τον βρήκαν, ας πούμε, και όπως λένε οι αστυνομικοί και όπως λένε όλοι, να θέσει τέρμα στη ζωή του. Για να το κάνει γιατί, για ποιο λόγο. Κάποιο θα μπορούσε να τον είχε σώσει. Ποιο θα ήταν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, οι όποιοι θύνονται εκεί, οι άλλοι, ποιοι, κάποιος θα έπρεπε να τον είχε σώσει. Να ερχόμαστε μετά να λέμε τι, εγώ το μετά δεν μπορώ.
Θέλω το πριν, την πρόληψη, και όλοι την θέλουμε. Και όλοι πρέπει να μένουμε σε αυτήν. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε λέμε, θέλουμε να λέμε ότι είμαστε φίλοι κάποιον. Σε αυτή πρέπει να μένουμε και να βοηθάμε πριν. Όχι να περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση μετά. Τα ακούτε τώρα. Δεν βρίσκεται παραθυράκι στον νόμο, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί δεν είναι. Είναι αυτοκτονία, λένε, και ότι αφού είναι αυτοκτονία, δεν τον οδήγησε κάποιος εκείνη την ώρα στην αυτοκαταστροφή ή δεν ξέρω τι. Σταμάτα, Σωτήρη, εσύ, στο αυτί μου. Καταλάβατε λοιπόν. Αυτά να μην έχουμε. Ας μείνουμε στην πρόληψη. Ένα παιδί χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί είναι και βαρύ. Συνεχίζουν τις έρευνες οι αστυνομικοί, περιμένουν τις απαντήσεις από τα εργαστήρια. Εκείνα τα καλόπαιδα, μην πω κάτι άλλο, λένε ότι τα κατέγραφαν το παιδάκι και ίσως να το εκβίαζαν και με κάποιες εικόνες που θα είχαν εκεί από κάποιες σκηνές και να του έλεγαν αν μιλήσεις, έχουμε εδώ την εικόνα στο βίντεο ή δεν ξέρω τι. Το πήραν τα εγκληματολογικά εργαστήρια τώρα, κάποιος το έδωσε και μαγκιά του που το έδωσε και καλά έκανε. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει για να μην θρυνήσουμε άλλο θύμα. Για να μην είναι παιδί το επόμενο. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι όλοι, σαν κοινωνία, επιμένω, σαν γονείς, σαν οικογένεια και σαν εκπαιδευτική. Και θέλω να κλείσω με ένα μήνυμα αισιόδοξο, γιατί αν μείνω θα πω και άλλα χειρότερα και δεν πρέπει. Έρχεται από το 7ο Γυμνάσιο Αθηνών. Παιδιά, γυμνασιόπαιδα που είδαν αυτή την ιστορία που αποκαλείται bullying μέσα από τα δικά τους τα μάτια και φτάνουν να σώσουν το παιδί που ήταν το θύμα. Με αυτό το θετικό μήνυμα να μείνουμε και όχι με το μήνυμα της αυτοκαταστροφής. Ας φύγουμε λοιπόν μέσα από το μήνυμα και μέσα από τα μάτια των ίδιων των παιδιών. Τελειώσαμε.